Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κωστής Ραπτόπουλος εδώ παρέα με Γιάννη Χιλιτίδη. Τους Pac-Mac, τους νεαρούς φοιτητές, τους παοξίδες οι οποίοι είδανε στα νεανικά μάτια τους τρομερά πράγματα, τρομερές ανατροπές. Αυτά είναι εμπειρίες ζωής. Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Καλημέρα, Κωστά. Πώς πάει το πανεπιστήμιο? Όλα καλά. Όλα καλά. Πώς πάνε οι καθηγητές? Διδάσκουν καλά? Διδάσκουν. Διδάσκουν όσο μπορούν. Εντάξει. Μεροληπτούν? Όχι. Σου έχω πει ότι. Όχι. Μπράβο. Μπράβο τους καθηγητές. Ναι. Κόμματα δεν έχει τώρα και τέτοια να χωθούν και τέτοια. Όχι, γιατί με τους καθηγητές δεν είσαι. Όχι, με τους καθηγητές. Μπράβο τους καθηγητές. Ε? Μπράβο, ναι, μπράβο τους καθηγητές. Καλοί άνθρωποι. Ναι. Χρυσοί άνθρωποι. Δεν είναι κομματός του λέει καθηγητές. Όχι. Όχι, όχι. Είναι καλοί άνθρωποι. Ναι. Λοιπόν, μπήκαμε σε μια εβδομάδα η οποία είναι καταπληκτική. Έχει καταπληκτικά θέματα, έχει καταπληκτικό καιρό. Ακούω τους ορισμένους ανόητους ανθρώπους να λένε για κακοκαιρία. Μα αν το Νοέμβριο, μήνα, τέλη Νοεμβρίου έχει καλοκαιρία, τότε αυτό είναι κακοκαιρία. Η κακοκαιρία ίσον καλοκαιρία όταν υπάρχει κρύο το Νοέμβριο. Μα τι ανόητοι άνθρωποι. Έριξε λέει χιόνι, λέει, και τι θες, να βάλεις κόπερτον στην κοιλάρα σου να πούμε και στο βρωμερό σου στήθος, το αξίριστο να πούμε, τη μασχάλη που βρωμάει, και να βγεις εσύ στην ταράτσα του σπιτιού να σε δει ο ήλιος. Μα πριν 20 μέρες υπήρχαν 30 βαθμοί θερμοκρασία, 25 βαθμοί και πέσαμε ξεροί όλοι άρρωστοι. Είναι αρρωστημένο αυτό το πράγμα. Βέβαια. Μέσα στο Νοέμβρη, δηλαδή, ζέστη 20 βαθμούς. Ναι. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Ναι. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Μετά πετάει καμιά βροχή, να πούμε. Δεν υπάρχουν φρεάτια. Πνίγονται οι άνθρωποι, χαλάνε τα αυτοκίνητα. Οι δρόμοι εκεί πέρα. Βγαίνει ναι, ναι, ναι. Η αγράμματη, αμόρφωτη δημοσιογραφικά δημοσιογράφος. Θεομηνία. Θεομηνία, ρε, αφού δεν φτιάξει το φρεάτιο. Θα πει θεομηνία. Πάει, μπαζώνουν μια περιοχή. Πάνε 5.000 σπίτια παράνομα, να πούμε, πριν από 20 χρόνια, 25. Τραβάει μια βροχάρα, να πούμε, πετάζονται οι λάσπες απάνω, τραβάει δεύτερη βροχάρα, θεομηνία. Τι θεομηνία, την ηλιθιότητά σου εσύ, τι λες θεομηνία? Λέει, τι έγινε, πώς τα πάτε, πώς είδατε το μάτς? Ταραχώδης ξεκίνησε η εβδομάδα με τον ΠΑΟΚ, δεν μπόρεσα να πάω στο γήπεδο. Όχι, δεν πήγες. Μπόρεσα, δεν πολλοί δεν πήγανε. Δεν μπόρεσε. Πολύ λίγο κόσμο. Λόγω και του καιρού. Λόγω του καιρού. Δεν βοήθησε. Πώς λαμβάνουν τα νεανικά μάτια σας, τα παοξίδικα, αυτό που έγινε στην Τούμπα προχθές? Χθες. Ναι, χθες. Λοιπόν, για πε. Καταρχήν το παιχνίδι, έτσι πως με την έκβαση του παιχνιδιού φαίνεται ξεκάθαρα, πιστεύω ότι είναι ύποπτο. Δηλαδή, α, το βλέπεις και εσύ για ύποπτο. Λόγω της αμυντικής συμπεριφοράς του ΠΑΟΚ. Δεν μου λες, το Φιωρεντίνα ΠΑΟΚ ήταν ύποπτο. Θα μπορούσε να το χαρακτηρίσεις. Α, ναι, εσύ τι λες. Αν είναι ένα ύποπτο παιχνίδι, ποιο είναι πιο περισσότερο, το Φιωρεντίνα ΠΑΟΚ ή το? Λόγω της δυναμικότητας Φιωρεντίνα, ίσως το Φιωρεντίνα ΠΑΟΚ. Γιατί τότε δεν κράξατε και φωνάζετε και κάνετε κουλουτούμπες? Και ο Ζαΐρης έκανε τον ουρακοτάγκο, να πούμε. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες, οπότε. Και διπλά έχει κάνει. Πράγματα, ναι. Ναι. Γιατί μια καλή ομάδα. Έχει Λεμιό, έξω αριστερά, Ούμπιτες, έχει στα χάφη. Καλή ομάδα πάνε. Ο Ατρόμητος δεν είπε κανείς για τον Ατρόμητο κάτι. Για τους δικούς μας εμείς λέμε. Για τον Ατρόμητο. Τραυματίσει τι κάνει τα παιδιά. Τραυματίσει κυρίως λόγω του σκορ. Από το 3-1 να γίνει 3-4 μέσα στην Τούμπα. Δεν γίνεται αυτό. Γίνεται τώρα. Σε εκτός έδρας μας και στην έδρα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή το 0-3 με τη Σπάρτα Τράβας που το κάνετε 5-3 εκείνο δεν ήταν ύποπτο, ας πούμε? Εμείς δεν το ζήσαμε αυτό τώρα. Ναι, εκείνο ήταν καλό. Δηλαδή τα χάνει ο ΠΑΟΚ είναι ύποπτο. Όταν κερδίζει, όχι, και όταν κερδίζει μπορεί να είναι. Όταν κερδίζει 5-2 την Καλονή δεν είναι ύποπτο. Όταν... Ναι. Γιατί να μην είναι ύποπτο? Ξέρω, μπορεί να είναι ύποπτο, γιατί ναι. Όχι. Ναι, εγώ ρωτάω για να μάθω τι είναι ύποπτο και τι δεν είναι ύποπτο. Παρένθεση, σήμερα παίχτηκε ένα παιχνίδι στη Χαριλάου με πολύ λίγο κόσμο. Το έκανε 3-3 ο Άρης και θέλω να βάλω ένα quiz εδώ για να δω οι Αριανοί αν ακούνε και αν θυμούνται. Σίγουρα θα υπάρχουν πολλοί που θυμούνται, γιατί οι νέοι Αριανοί δεν υπάρχουν κάτω από 30 ετών να βγουν. Οι πάνω από 30 μπορούν να θυμηθούν. Έχω τσεκάρει 6-3-3 του Άρεος. 6 μάτς όπου ο Άρης έφερε 3-3. Τα 5 τα έχω τσεκάρει στο Κλεάνθης Σαουρίδης. Βικελίδης, ναι, ναι. Και ένα έχω τσεκάρει. Ευχαριστώ για το χ του Άρη Κωστίου Θουβού. Στο παφίλε ότι το μεσημέρι ότι βολεύει και τις δύο ομάδες. Θα ήταν ανόητες αν χτυπούσε μία την άλλη αλίπητα, να πούμε. Ακριβώς. Λοιπόν, έχω τσεκάρει 6-3-3, από τα οποία 6-3-3 έχω βρεθεί σε δύο από αυτά εγώ.
σε δύο από αυτά. Που άρα μπορείτε να υπολογίσετε πάνω κάτω πότε ήτανε. Και να δούμε αν έχουν μνήμη οι Αργιανοί να θυμηθούν τις ομάδες τους 6-3-3. Δύσκολο. Μπορεί να βρούνε το σημερινό, είναι ένα από τα 6. Σίγουρα θα θυμηθούν ένα ακόμα με μεγάλη ομάδα. Σίγουρα ένα ακόμα μπορεί να βρούνε με μεγάλη ομάδα. Μπορεί. Ναι. Και δύο αν τα βρούνε θα είναι πάρα πολύ δυνατοί λίτες. Αυτά εδώ τα δύο. Είναι για αυτούς που έχουν καλή μνήμη. Τα άλλα δύο. Εδώ. Σου βάζω τις χρονολογίες. Είναι πολύ δύσκολο να τα βρούνε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βρούνε. Αν βρούνε και πέντε να βρούνε, πάει να πει ότι είναι πολύ καλή. Ενημερωμένη. 7-3-3 δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι 7-3-3. Ναι. Όχι. Αυτό ήταν. Μου φαίνεται. Για πάτα. Αυτό μου φαίνεται ήταν 3-4. Μου φαίνεται ήταν 3-4. Μου φαίνεται ήταν 3-4. Ναι. Αυτή ήταν η σεζόν. Εδώ για τσέκαρε το. Πόσα 3-3 οι Αργιανοί θυμούνται τις ομάδες τους και μετά το σημερινό, το οποίο ήταν ένα μαγικό παιχνίδι. Από 1-3 έγινε 3-3. Πανηγυρίσαν πάρα πολύ οι Αργιανοί. Έχουν ανάγκη και αυτοί να πανηγυρίσουν. Δεν μπορούν να πανηγυρίζουν τις ίδες του ΠΑΟΚ ή τις στραβές του ΠΑΟΚ. Έτσι, χρειάζεται μια ομάδα, ο οπαδός της, ο φιλαθλός της, να, πώς το λένε, να χαρεί με κάτι δικό του. Δεν μπορεί να είσαι Αργιανός και να περιμένεις στο Καραϊσκάκι να δεις τον ΠΑΟΚ να χάνει για να χαρείς. Δεν μπορεί να είσαι Ηρακλειδέας και να θέλεις κατά κάποιο τρόπο να βλέπεις τον ΠΑΟΚ να χάνει, ας πούμε, στη Φιωρεντίνα. Να μην χάνει και να στεναχωριέσαι. Εάν είναι μεγάλες ομάδες, πρέπει να χαίρονται με δικά τους αποτελέσματα και όχι με ήττες του ΠΑΟΚ. Ναι. Όπως λένε ότι είναι μεγάλες ομάδες. Ναι. Τονώθηκε το Αργιανό, το ηθικό του Αργιανού, εγώ πιστεύω σήμερα. Σήμερα. Το χρειαζόταν αυτό το αποτέλεσμα, αυτή την εμφάνιση. Αυτή ήταν η εβδομάδα του. Ναι. Δηλαδή... Έχασε ο ΠΑΟΚ 3-4 από τον Ατρόμητο. Πανηγύρισαν το τηλεφωνικό κέντρο εδώ. Είχαν να μας μιλήσουν Αργιανοί 2-3 χρόνια. Είχαν εξαφανιστεί. Και άσκωστη, ο ένας μουσικός από Παπαβασιλείου έστειλε 2-3 μηνύματα. 3-4 ακόμα που είχαν τους δόχο από το σχολείο. Εμφανίστηκαν ξαφνικά, βγήκαν από τις τρύπες τους που λένε. Σαν να παίξαν Super League ήταν. Ξεμητήσανε. Ξεμητήσανε, ναι. Ξεμητήσανε και. Ναι. Τώρα, τι λέει εκείνη η γνώμη για το θέμα του ΠΑΟΚ. Εσείς το θεωρείτε ύποπτο το μάτς. Εγώ το θεωρώ ύποπτο προσωπικά. Εσύ το θεωρείς ύποπτο. Και εγώ το θεωρώ ύποπτο. Δηλαδή είσαι καχύποπτος ότι ήταν ύποπτο. Ναι. Μάλιστα. Και το θεωρείς ύποπτο δηλαδή πώς. Από την εικόνα που είχε η ομάδα κυρίως στην αμυντική λειτουργία. Ναι. Από το κέντρο και πίσω. Μπορεί να το κάνει ύποπτο. Μπορεί ένα μάτς να είναι ύποπτο από ένα παίκτη. Μόνο. Από ένα παίκτη λίγο δύσκολο. Θέλει και βοήθεια. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο Τζαβέλας πάει για εξελαστήριο θύμα 100%. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ναι, όντως. Ναι. Ειδικά στη θέση που παίζει μόνο του δύσκολο. Θέλει κι άλλον. Ναι. Δηλαδή θεωρεί ότι. Είτε εκτός ενδεκάδας είτε σαν συμπαίκτη. Ναι. Λοιπόν, άρα θεωρείτε τον Τζαβέλα. Εξυλαστήριο θύμα. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Γενικά οι φίλαθλοι των ομάδων, παοξίδες και τα λοιπά, διάφορων ομάδων, γιατί ήδη μ' ακούνε και οι υπόλοιποι. Θεωρείτε τον Τζαβέλα εξυλαστήριο θύμα, πρώτον. Δεύτερον, θεωρείτε ότι τώρα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είδε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ ότι ο Τζαβέλας δεν είναι καλός χαρακτήρας. Άμα ήταν έτσι, γιατί του έκανα συμβόλαιο 500.000 ευρώ. Και άλλη φορά έγινε αυτό να τον υποβιβάσουν στη β' ομάδα, αλλά το αποτέλεσμα ήταν να φύγει ο προπονητής. Τότε λοιπόν, γιατί να έβγει ο προπονητής, και λέω στο λαό του ΠΑΟΚ, τον προπονητή τότε γιατί δεν το στηρίξανε. Γιατί δεν πήγαν έξω από την Τούμπα να πούνε να μείνει ο Άγγελος, αυτός ο άνθρωπος. Και τώρα το λένε για τον Ήβιτς. Λοιπόν, Κώστα, να σου πω την παρακαλώ, ακούω εγώ τον κόσμο. Παρακαλώ. Όλοι οι συνοπαδοί μου, οι μετάχρηστων προφήτες που θυμήθηκαν με 2 χρόνια καθυστέρηση για τον Τζαβέλα. Μάλιστα. Μεσολάβησε το μεταξύ η μονιμοποίηση του Τζαβέλα ως αριστερό center back. Ναι. Πέρυσι βγήκε MVP, έγινε αρχηγός, έκανε και την ανανέωσή του. Και τώρα θυμηθήκα να μιλήσω για τον Τζαβέλα. Όχι άδικα απαραίτητα. Τώρα θυμηθήκα να μιλήσω για τον Τζαβέλα. Ναι. Καθόλου άδικα. Ποδοσφαιρικά έκανε καλά παιχνίδια. Δεν του κατηγορεί κανείς για την αξία του. Ναι, αλλά τώρα θυμήθηκαν ότι είναι κακό παιδί και ότι έχει στραβά ο Τζαβέλα. Ναι. Λίγο αργά μου φαίνεται με το θυμήθηκαν. Ναι. Λίγο αργά το θυμήθηκα. Λίγο αργά. Τι, πολύ αργά, όχι λίγο αργά. Και μιλάς και για τους οπαδούς περισσότερο. Ή για τη διοίκηση μιλάς. Για όλους. Κυρίως για τους οπαδούς βασικά. Κυρίως για τους οπαδούς. Ναι, κυρίως για τους οπαδούς. Κυρίως για τους οπαδούς το λέμε. Οι οποίοι ξύπνησαν. Οι οποίοι τώρα ξύπνησαν και ο Τζαβέλας φταίει για όλα τα δεινά του ΠΑΟΚ.
Δηλαδή ο Τζαβέλα στέει που δεν έχουμε center for, ο Τζαβέλα στέει που το δεκάρι που μας φέρα είναι μισοπνεύωνας, ο Τζαβέλα στέει που έχουμε ένα αμυντικό χάφ και αυτός είναι μέχρι 60 λεπτών. Μέχρι 60. Ναι. Για όλο ο Τζαβέλα στέει. Δηλαδή τώρα που, τώρα που παραγωνίστηκαν ο Τζαβέλα και ο Κλάους δηλαδή, ναι, η ομάδα θα πετάει από την Κυριακή. Ναι. Αυτό, δηλαδή γι' αυτό θέλουν να μας πείσουνε. Δεν νομίζω, όχι. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν πείθομαι. Ναι. Δεν πείθεσαι. Όσο για τον Ίβιτς. Ναι. Ο Ίβιτς αυτή τη στιγμή άνοιξε τους ασκούς του αιώλου. Δηλαδή, το βλέπεις δηλαδή, να μένει. Άμα δεν πάρει κεφάλια. Τι, πήρε ένα. Όχι μόνο ένα. Ένα κεφάλι δεν είναι, ρε Κώστα. Δεν πείθεσαι. Όχι, καθόλου. Δεν είναι μόνο Τζαβέλας. Ναι. Ας είμαστε σοβαροί. Άμα θέλει να πάρει κεφάλια με τη στήριξη του Λότου Πάουκ, ναι, γιατί και εγώ το στηρίζω τον Ίβιτς. Ναι. Τον θεωρώ αρσενικό. Να τον δω. Ναι. Άμα δεν πάρει κεφάλια, μετράει μέρες για μένα. Μετράει μέρες. Άμα δεν πάρει κεφάλια, μετράει μέρες. Μάλιστα. Πιστεύεις δηλαδή ότι πιο πιθανό είναι να φαγωθεί ο Ίβιτς και να γυρίσει ο Τζαβέλας, εάν δεν κάνει ριζική, έτσι, ναι. Άμα δεν πάρει τα μέτρα του Ίβιτς, υποτίθεται, ναι, ότι ο Ιβάν Σαββίδης του έδωσε ελεύθερο μαζί με τον Μίχελ να κάνει ό,τι θεωρεί σωστό για την ομάδα, να πάρει κεφάλια. Να το δούμε στην πράξη αυτό. Έλα. Να το δούμε. Εγώ δεν το πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Μάλιστα. Δεν το πιστεύω. Εσύ? Συμφωνώ και αν για μία ακόμη φορά γίνει το αντίθετο και φύγει ο προπονητής, θα αποδειχτεί πόσο αρρωστημένος οργανισμός είναι ο ΠΑΟΚ. Αρρωστημένος? Ναι. Οργανισμός? Ναι. Έλα. Ναι. Με το να επαναλαμβάνει τη ιστορία κάθε χρόνο, αποδείκνεται ότι υπάρχει κάτι άρρωστο σε αυτήν την ομάδα. Δηλαδή δεν γίνεται κάθε χρόνο να ξεκινάμε τον Αύγουστο. Η ομάδα είναι πολύ, να λέμε, η ομάδα είναι πολύ καλά. Παίζει εκπληκτική μπάλα, πάει για το πρωτάθλημα. Να φτάνουμε το τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτώβρη, να εμφανίζει προβλήματα, να φταίνε κάποιοι παίκτες, να κάνουμε κάποια καλή ευρωπαϊκή εμφάνιση, η ομάδα ξαφνικά να γίνει το μαδάρα. Μετά πάλι με το πρώτο στραβοπάτημα να φταίει ο προπονητής, να φεύγει ο προπονητής, να έρχεται άλλος και η ομάδα να πηγαίνει το ίδιο χάλι. Δεν γίνεται κάθε χρόνο, αποδεικνύεται ότι κάτι άρρωστο υπάρχει σε αυτήν την ομάδα. Κάτι άρρωστο υπάρχει σε αυτήν την ομάδα. Ναι. Ναι. Αυτό σε αποτρέπει να ξαναπάει στην Τούμπα? Σίγουρα. Σίγουρα. Με το να επαναλαμβάνει την ιστορία κάθε χρόνο. Τι περιμένετε για να πάτε στην Τούμπα και να ξαναδείτε τον ΠΑΟΚ? Καταρχήν να αποπνέει να η αλλάξει ομάδα υγεία, πρώτα, ναι, απ' όλα αυτό, και δεύτερον μια ομάδα με σωστό σχεδιασμό, με παίχτες καλούς, που έχει καλούς παίχτες η ομάδα. Ναι. Φέτος έχει καλούς παίχτες. Καλούτσικο δηλαδή σχεδιασμό, όχι τον ιδανικό για τα δεδομένα της Superliga, αλλά έκανε καλούτσικο σχεδιασμό. Υπάρχει καλός κορμός, εγώ πιστεύω. Θέλει προσθήκες προφανώς σε κέρες θέσεις. Θεωρείς τον Ίβιτς υπεύθυνο, συνυπεύθυνο των έτων μεταγραφών των Βαλτών? Εσύ τι λέει, προφανώς και είναι υπεύθυνο. Αφού προπονητής είναι. Προφανώς και είναι υπεύθυνο. Άμα δεν του κάνανε, να, έλεγε, να το έβλεπε να πει εμένα δεν μου κάνουν, θα μου φέρετε καλύτερα. Έχεις απέτηση δηλαδή. Ναι. Υποτίθεται ότι φέτος προμηνύαν ότι πάμε για πρωτάθλημα. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας, από ό,τι φαίνεται, λέει το αντίθετο. Και πιστεύετε ότι στοχοποιείται ο Τζαβέλας και ο Κλάους για να πάει κοινή γνώμη εναντίον των παιχτών και να τη βγάλει πούδρα μια διοίκηση η οποία δεν κάνει πρωταθλητισμό επειδή κάνει δικά της λάθη? Θέλουν να καλύψουν τα λάθη τους με αυτόν τον τρόπο. Έχουν τις ευθύνες τους και ο Κλάους και ο Τζαβέλας. Και αλλά όχι μόνο αυτοί οι δύο και όλοι. Αλλά από την άλλη μεριά λέτε όχι στοχοποίηση. Εννοείται πως όχι στοχοποίηση. Στο χθεσινό παιχνίδι, στα γκολ που τρώει ο ΠΑΟΚ, πιστεύετε ότι συμμετέχει ο Τζαβέλας αρνητικά? Κοίταξε να δεις τον πρώτο. Τον δίνει, δηλαδή τον δίνει ανώνυμα και την άλλη μέρα τον τρώει και τον δίνει στον κόσμο ότι αυτός έφαγε τα γκολ επίτηδες. Καταρχήν δεν, ναι, ήταν μόνο ο Τζαβέλας σε όλα τα γκολ, τα είδαμε, και στα τέσσερα τα γκολ φαίνεται ξεκάθαρα η συμπεριφορά της αμυντικής τετράδας. Δεν είναι κανένα Τζαβέλας. Άρα μιλάς για τακτική συμπεριφορά αμυντική. Ναι. Ότι είναι μια συνολική κακή αμυντική, ναι, λειτουργία. Και ατομικά ο καθένας, ναι, δεν ξέρω τι ευθύνη έχει. Ναι. Και ο Λόβα για παράδειγμα. Στο 3-4 είσαι τελευταία φάση και δεν κολλά στον παίκτη να μην σου τάρει. Ναι. Είναι απαράδεκτο. Δεν του κλείνει το αριστερό πόδι. Όχι, το αριστερό. Ναι. Που δηλαδή, δεν του κλείνει το αριστερό πόδι. Τον αφήνει να μπει προς τα μέσα με το καλό του πόδι και δεν τον στέλνει προς τα έξω με το ανάποδο. Και, εντάξει. Και στον κόλ του Λεπτά. Ή είσαι πάρα πολύ κακός αμυντικός ή συμβαίνει κάτι άλλο. Ναι. Αυτό. Κάτι άλλο λέει ο Ίβιτς. Μάλιστα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε.
Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Βικά. Άλλος ένας μήνας στο καζίνο Φλαμίνγκο φέρνει χιλιάδες μετρητά. Όλο τον Νοέμβριο στο Φλαμίνγκο, καθημερινές κληρώσεις συνολικού ποσού 300.000 ευρώ. Μηνιαίες κληρώσεις 3 Νοεμβρίου 13.000 ευρώ, 13 Νοεμβρίου 16.000 ευρώ και 23 Νοεμβρίου 25.000 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, εβδομαδιαία κλήρωση 12.000 ευρώ. Ζήσε μοναδικές στιγμές στο νέο, ανακαινισμένο και μεγαλύτερο καζίνο Φλαμίνγκο στη Γευγελή. Ο χρόνος τρέχει. Η ένταση αυξάνεται. Τα όρια ξεπερνιούνται. Η νίκη έρχεται. Η Τζιβόβα είναι πάντα εκεί. Για την ομάδα, το σύλλογο, το προπονητικό team. Για σένα. Τζιβόβα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ. Όποιο και αν είναι το άθλημα, μία είναι η επιλογή. Άμεση, άψογη εξυπηρέτηση. Τζιβόβα, επίσημος προμηθευτής της ΠΑΕ Ηρακλής και ΠΑΕ Βέρειας. Διεύθυνση, προέκταση με άνδρο 26. Εύοσμος, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-7766-96. Τζιβόβα, πάντα εκεί. Για σένα. 16.000 χιλιόμετρα παραλίες, 6.000 νησιά, ήλιος και χαμόγελα. Αυτή είναι η Ελλάδα και αυτή είναι η γεύση της δίπλα σου. Ουζερή ψάρα ταβέρνα, 40 κύματα, τα πιο φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κρεατικά. Ουζερή ψάρα ταβέρνα, 40 κύματα, Καραολί και Δημητρίου 9, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-759.000. Ουζερή ψάρα ταβέρνα, 40 κύματα, γεύση από Ελλάδα, δίπλα σου. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrosport. Τηλεφώνησε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σε εξυπηρετήσουν άμεσα. Δωρεάν αγγελίες στις μετροαγγελίες της Metrosport. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Όζι, θα πάμε στην Ιαπωνία. Όζι, δεν θα έρθει στην Ιαπωνία. Όζι. Τι είναι αυτό? Το γάργαρο ριάκι. Το αληθινό γάργαρο ριάκι. Με έφεραν εδώ κατά λάθος. Εγώ θα μπορώ να σπανθέρεις. Έλα κι εσύ. Τρεχάτε ποδαράκια μου στους κινηματογράφους από την Τάνγκουι. Απολαύστε την ταινία στο Οντεόν Πλατεία. Βρισκόμαστε εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Το παιχνίδι συνεχίζεται ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει το έργο του Σταύρου Τσιόλη «Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ». Σκηνοθεσία Ταξιάρχης Χάνος. Στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών από 23 Νοεμβρίου. «Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ». Πληροφορίες 2315-200-200. Με την υποστήριξη του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5. Σάββατο 3 Δεκεμβρίου φοράμε ό,τι πιο pop έχουμε στην ντουλάπα μια βραδιά γεμάτη pop στυλ, χάς μουσική και γλυκά που δεν πρέπει να χάσεις. Στα DEX, Χρήστος Κουκουλιδάκης, Γιώργος Τσιλιπάκος, Βασίλης Τασκούδης και Χρήστος Σταματόπουλος μας απογειώνουν από τις 10 το βράδυ μέχρι το ξημέρωμα. Προπόληση 10 ευρώ, στην είσοδο 15. Συμπεριλαμβάνεται ένα από το δωρεάν. Powered by Studio Anima. Μέρος των εσόδων θα δοθεί στο ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίληρο. Χορηγός επικοινωνίας Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, βρήκαμε πολλές ομορφιές του Άρη. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 μάτς που έχουν φέρει η Αριανή 3-3 από τα παλιά τα χρόνια μέχρι σήμερα. Θυμάστε, κύπελα Ευρώπης, πρωταθλήματα, για φιλικά δεν μιλάμε γιατί... Όχι, όχι. Εντάξει, για φιλικά δεν μιλάμε. Φιλικά δεν, για φιλικά δεν μιλάμε. Λοιπόν, οπότε καταλήγουμε ότι δεν μασάται από διοικήσεις και τα λοιπά, ότι άμα ο Ζαβέλας ήταν παλιό παιδί και παλιό χαρακτήρας θα έπρεπε να μην το ανανεώσει το συμβόλαιο, θα έπρεπε να το ξέρανε.
Και τώρα που το ανανεώνουν το συμβόλαιο, για ποιο λόγο το κάνουν. Αγωνιστικά μάτς, ήταν ναι. καλό για να το ανανεώσουν. Ήτανε? Αγωνιστικά το άξιζε την ανανέωση γιατί βοήθησε και πέρυσι και φέτος. Ναι. Το ότι βγήκε MVP ήταν, το άξιζε. Ο Ίβιτς πιστεύετε ότι κάνει, προστατεύει τον εαυτό του εκθέτοντας την ομάδα. Μετά από αυτή την ήττα, εγώ πιστεύω. Ναι. Το έπαιξε έτσι, ώστε ή να τον στηρίξει όλος ο λαός του ΠΑΟΚ. Εντάξει, να. Δεν ναι. χρειάζεται να σκεφτόμαστε πάντα πονηρά. Μπορεί Ήταξε, να αγαπάει όχι, το σύλλογο. Δεν λέει. Αγαπάει το σύλλογο. Κανένα Σέρβο δεν αγαπάει κανένα σύλλογο. Οι Σέρβοι αγαπάνε δεν το Μάρτιο. Δεν μιλάμε για αγάπη τώρα. Δεν υπάρχει αγάπη. Για το δίκαιο. Άσερε, ποιο δίκαιο. Τη θέση του τώρα προσπαθεί να σώσει. Εδώ δεν μιλάει για τον Γκαρσία δύο μήνες. Δεν του λέει καλημέρα τον Γκαρσία γιατί τον φοβάται ότι θα του φάει τη θέση. Κατάλαβε. Δηλαδή μιλούσαν με τον Γκαρσία καλημέρα, καλησπέρα, είχαν καλή σχέση. Και εδώ και δύο μήνες. Πλέον έχει μπει ο αγωνισμός. Έχει μπει ο αγωνισμός. Τον αποφεύγει, ναι, τον φοβάται. Ναι. Εντάξει, φυσιολογικά πράγματα είναι αυτά. Εντάξει, λογικό. Εντάξει, λογικό. Ναι, ανθρώπινο. Ανθρώπινο. Και ναι, σωστό, ε. Σου λέει, αμέ φάει αυτός ο Ουρουγουανός που τον αγαπάει και ο κόσμος να κάνω καμιά δυο ήττες, ξέρω εγώ κτλ. Βέβαια. Σωστό, ναι, τι, δεν υπάρχει τώρα. Θα πουλήσει πολύ αυτό. Να σ' ακούω που το λες, συμφωνώ μαζί σου. Άμα γίνει κάτι τέτοιο, θα πουλήσει πολύ στο λαό του ΠΑΟΚ. Βγήκε ένα μάτς ο 0-33 από τα 9, ο 0-31. Ο Βασίλης από το κέντρο βρήκε το ίδιο μάτς και είναι το πρώτο μάτς που θυμάται. Και το ξεχωρίζω από όλα, λέει ο φίλος. Και μάλιστα αυτό το μάτς που λέει ο Βασίλης από το κέντρο, η διακύμανση του σκορ ήταν η ίδια όπως το σημερινό μάτς. Δηλαδή 0-1, 1-1, 1-2-1-3, 2-3-3-3. Είναι χαρακτηριστικό. Και μάλιστα σε εκείνο το μάτς. Είναι ασύλληπτα, είναι ασύλληπτο, ασύλληπτη σύμπτωση. Το 2-3, το 2-3 έγινε πάλι με πέναλτι. Πάλι με πέναλτι. Μείωσε ο Άρης πάλι με πέναλτι. Σύμπτωση. Ευχαριστώ Ραπτόπλε για το Χ. Άλλος, ο 365. Τις ανοίγουμε τώρα. Είμαι το παιδί που σε περίμενα χθες το βράδυ. Πέρσι με έδωσες ελευσίνα. Ευχαριστώ. Με ευχαριστεί για το Χ του Άρη που του έδωσα. Είμαι καλός άνθρωπος, ρε φίλε. Μοιράζω. Ο 338, 231-090-90-90. Θέλετε να ακούσουμε τον κόσμο. Ναι, ναι, βέβαια. Να μιλήσουμε. Φυσικά, γιατί να μην μιλήσουμε. Ραπ αποτελέσματα σαν του ΠΑΟΚ θα έρθουν και άλλα στην ιστορία του. Γεγονότα σαν τη βραζιλιάνικη ομάδα μοναχικά και απίστευτα. Δυστυχώς η ιστορία μιλάει για το αεροπλάνο. Για το αεροπλάνο που μετέφερε την ομάδα τη ΑΠΕΚΟΕΣ τη βραζιλιάνικη. Δηλαδή, ακούστε κάτι. Τρομερό. Όταν κάθε χρόνο πέφτουν αεροπλάνα, δυστυχώς. Εγώ τα φοβάμαι τα αεροπλάνα, έτσι. Λένε και τα λοιπά. Λένε ότι ναι. είναι το πιο ασφαλές με το μέσο. Λοιπόν, να πάρουμε τις γραμμές. Λοιπόν, αλλά κάποια στιγμή θα χαθεί και μια ομάδα. Θα χαθεί και μια ομάδα. Έτυχε δυστυχώς. Έτυχε δυστυχώς να γίνει έτσι. Τρομερό. Άρε πάω κάμα βρίσκεις λύσεις στο να σε κάνει άνω κάτω Ζαβέλας, πόσο μικρή ομάδα είσαι. Διορτάται ο 589. Θα διαβάσω αυτό και να μείνουμε και πάμε στον κόσμο. Και αν δεν σε κάνει, πόσο μικρή ομάδα είσαι που τον φορτώνεις την ασχήμια σου. Που του φορτώνει την ασχήμια σου. Τζαβέλα, έλα στην ΑΕΚ. Με Τσιγκρίσκι πίσω δεν τρώμε γκολ ποτέ. Πες κάτι για Ντέμι, μεγάλη ραπ. Φυλάκια από Ξάδη, 17χρονος Γιάννης. Λοιπόν. Ρε φίλε, λέει, μας κοροϊδεύεις. Κατηγορεί ο προπονητής παίκτη ότι τον έστησε και εσύ μας λες για τον Μπίζεσβαρ που είναι χοντρός. Όταν υπάρχει αρρώστια στην ομάδα, δεν ασχολείσαι με αγωνιστικά. Λέω 6-13. Άρα δηλαδή. Εγώ μίλησα για. Άρα δηλαδή, συγγνώμη για μένα λέει. Α, για σένα μάλλον. Άρα δηλαδή. Οι Μακεδονομάχοι που φωνάζαν εναντίον του Μαρινάκη για τη διαιτησία, τζάμπα φωνάζαν. Ναι, άρα η βρωμιά είναι στον ΠΑΟΚ και η δυσοδεία. Πώς γίνεται να μην μιλάς αγωνιστικά. Λοιπόν, να, να απαντήσω λίγο στο φίλο, σε παρακαλώ. Ναι, να απαντήσεις. Αυτή τη στιγμή ο Τζαβέλας ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Ναι. Βέβαια, λίγο αργά το θυμηθήκατε οι περισσότεροι που τον κράζετε τώρα. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Όχι αργά, πολύ πάρα αργά. Πολύ αργά. Το θυμηθήκατε. Και εγώ με τον Τζαβέλα. Ναι. Συμφωνώ με το να βγει εκτός ομάδας, αλλά δεν θέλω να γίνει εξλαστήριο θέμα ώστε να καλυφθούν. Όλες άλλες αδυναμίες του ΠΑΟ. Πολύ ωραία. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Πόσο ετών είσαι, Γιάννη? 19. 19. Πολύ ωραία σκέφτεσαι για 19 χρόνια. Εσύ ή το μικρό. Εγώ 19. Νίκος. Ο Νίκος. Και ο Νίκος. Πολύ ωραία. Πάμε στον κόσμο. Πάμε κόμμα. Καλημέρα, κόμμα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Γεια σου, ρε. Ο Τέο είμαι από το Βερολίνο. Τι κάνουμε. Τι λες, ρε Τέο, πού είσαι, τι κάνει εκεί απάνω, κρύο. Κρύο, κρύο. Τι να ακούω από το πρωί τώρα από χθε. Νικητής και νικημένος, ποιος είναι ο ηγέτης και ποιος είναι ο δικτάτορας και ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν, δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Υπάρχουν μόνο ηττημένοι. Δεν είναι νικητής ο Ίβιτς, ο Τζαβέλας. Ο χαμένος είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο λαός του ΠΑΟΚ, ναι. Και ο οργανισμός που λέγεται ΠΑΟΚ. Δεν θα κερδίσει κανένας από αυτή την ιστορία. Ναι. Λοιπόν, φταίει ο
Ιβάν. Φταίει ο Ιβάν. Μάλιστα. Γιατί φταίει ο Ιβάν. Γιατί όταν σε παίρνω εγώ τηλέφωνο εσένα και σε λέω ότι το μαγαζί έχει διαλυθεί, οι εργάτες φεύγουν, οι πελάτες είναι απ' έξω και φωνάζουν και εσύ λες κάνε εσύ ό,τι θες, τι να σε κάνω εγώ εσένα. Δηλαδή εσύ που θα πάρεις αποφάσεις. Δηλαδή εγώ ξέρεις τι πιστεύω τώρα, δηλαδή, ότι ο Ίβιτς κατάλαβε θα τον πάρουν το κεφάλι. Και σου λέει ρε μάκες, θα σώσω θα το πάρει, το Σέρβικο. Θα πάρετε το κεφάλι, θα πάρω κι εγώ εσάς μαζί μου. Τιτανικός, ναι. Έτσι, δηλαδή, ο Ιβάν έπρεπε να κάνει τι. Τον πήραν αυτόν και τον λένε αυτό και αυτό. Σαν διαιτητής, ας πούμε, σε έναν αγώνα, το πάμε αγωνιστικά. Όταν δύο παίκτες χτυπάνε εκτός φάσης, ο ένας τον άλλον, βγάζει κόκκινη και στους δύο. Τι λεφτά, δεν έχουμε λεφτά. Ποιο να δωρεύει, τι έγινε. Κλείνουμε λοιπόν, φταίει ο Ιβάν. Ο Αργιανός από την Αθήνα, να σε καλά, επόμενη γραμμή. Ο Αργιανός από την Αθήνα βρήκε 1, 2, 3, 4, 5 από τα 8. Είναι φοβερός. Βρήκε 5 από τα 8. Πολύ δυνατός. Είναι πολύ δυνατός. Βεβαίως. Επόμενος κύριος. Ναι. Ναι, καλησπέρα Κωστή. Καλώς τον. Ο Μάνος ο ποιητής, είμαι, τι κάνεις. Ποιητή χάθηκες. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου Κωστή σε όλη την παρέα. Ελπίζω να ακούσουμε μια εκπομπή ωραία. Θα μπω κοστάρα μου γλυκέ, εντάχει στο ψητό. Μιλώντας για το άθλημα, το πιο γοητευτικό. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο γράφεται ιστορία. Δευτέρα 3-4, την Πέμπτη 2-3 και σήμερα ο Άρης μας έφερε 3-3. Θα πάω μια βόλτα φίλη μου, εδώ κοντά στην Κίνα. Θα δώσω τέλος εφ' εξής, στην φτώχεια μου και πείνα. Συγγνώμη συνακροατές για τον ξεροδιχά μου. Με τέτοια αποτελέσματα χάνω τα λογικά μου. Δεν ξέρω άλλο τι να πω, δεν ξέρω τι να κάνω. Θα αφήσω το ποδόσφαιρο, θα ασχοληθώ με πιάνο. Καλό σου βράδυ Κώστα μου, καλό σου βράδυ Τζόνι. Εύχομαι η πόλη να γεννεί λευκή από το χιόνι. Επόμενη γραμμή. Ναι. Είσαι ο MVP του αρτοκοπτικού. Ο Sherlock Holmes της κροταφογνατικής. Άκου τώρα τι έγινε. Ναι. Γέλασε του Μπέζου το χιλάκι σήμερα. Ο Μπέζος είναι Αργιανός 65, είναι ένας που μοιάζει με τον Μπέζο στον χρόνο. Ναι. Η κυραλέχου θα έχει τις χαρές αυτή τη βδομάδα. Να ξέρεις. Πήρε και 3-3. Πήγε στο μάτσο ο Μπέζος. Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Καλόχι, βέβαια. Δεν μου λες. Ναι. Το 1-3 θυμάσαι σε ποιο λεπτό ήταν το 1-3. Στο 80 ήταν. Α, μπράβο. Πότε έγινε 3-3, ξέρεις. Στο 88. Α, ξεκίνησε το πανηγύρι όταν έγινε ο Ιγυνιακός το 1-0 στη Βέρεια. Τότε ξεκίνησε το πανηγύρι. Ξεκίνησαμε. Α, ξεκινήσαμε, αγχωθήκαμε. Ναι. Είδες, Και αυτό το Βέρεια Ιγυνιακός, να έχεις περιμένει Αμανατίδη στην πόλη της Βέρειας, να δεις ποιο αποσμητικό να βάλεις να ξεβρωμίσεις εκεί πέρα. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Τώρα τι φταίει ο Τζαβέλας, τι κάνει, τι ράνει, τι φταίει. Χαφ έχεις χαφ. Χαφ. Ναι. Αυτά οι παίχτες λέγονται χαφ, οι 3-4 που είναι στο κέντρο που ενώνουν άμυνα με επίθεση, έχεις. Ναι. Και φωνάζεις και κάνεις. Έχεις ένα τους δαμπάνι λιμιό άμπαλο, αυτό που έχει ο Ατρόμητος. Αν τους δαμπάνεις άμπαλος, δεν έπιανε την μπάλα πουθενά, δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ, αλλά η μπάλα στο κόρνερ πεζότανε, στην περιοχή πεζόταν, η κάμερα αυτόν έδειχνε. Παντού ήτανε ρε φίλε. Ναι. Έχεις. Τι έχεις, μπίσεις βαρ. Πού είναι σαν το Ιτσάς από τη Φραγκφούρτη που τραβάει τον πυροκάνολο να βάλει το κρίκετ να γυμνήσει. Τι έχεις. Το Βαρέλα. Τι έχεις τώρα. Πύργο ελέγχου Βαρέλα να στρίψω τώρα. Σε παρακαλώ. Έχω άδεια να στρίψω. Έρχεται η μπάλα τώρα. Εγώ στεναχωρέθηκα Κώστα. Ξέρεις τώρα ότι κάνω χουλιαμάκι. Α, και ού κάνουμε. Αλλά εκείνος ο κόσμος ρε φίλε που πήγε χθες με το κρύο την βροχή στη Τούμπα. Όχι ρε φίλε. Τέτοια πίκρα να πούμε αμαρτία είναι. Και εγώ στεναχωρέθηκα. Για τον κόσμο δηλαδή. Ναι, ρε φίλε τώρα, κάτσε να πω. Τέλος πάντων. Θα σε πω και κάτι άλλο τώρα. Είχε ένα κουίζ. Ναι. Άσε τα 3-3 τώρα, αυτά τα έχουμε κάνει με κάτι ξάνθησα τρουμίτου, τα γνωστά είναι αυτά. Με κάτι τέτοιες ομάδες τα κάνουμε εμείς τα 3-3. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω ρε σκύλα ρε τώρα. Ακούς. Ναι. Αν σε έλεγε Κοντζάρεβα να παρουσιάσεις το βιβλίο του ΠΑΟΚ, που ξέρει ότι είχε πιο πολλές πωλήσεις από ό,τι που παρουσίασε ο Μήνος. Ποια θα ήταν η αντίδραση του λαού και του Μήνου, θέλω να με πεις ρε σκυλή.
Δεν υπάρχει περίπτωση να πιάνει αυτό να κρίνει για τον ΠΑΟΚ. Πήγε μια φορά, κάνα το λάθος, τον βάλανε να κάνει το παντελάκι στο ντοκιμαντέρ. Απαγορεύεται. Φίλε, θα σας αφήσω για να μιλήσουν. Θα σας αφήσω για να μιλήσουν και άλλοι, αλλά θέλω να μην πεις να βρήκατε τον κύριο Καγιούλη. Θέλω να μην πεις τώρα. Τι έγινε πάλι με αυτόν. Βρέθηκε, τι έγινε, το κοινό έλεγε ο κόσμος. Κύριε λοιπόν, Καγιούλη! Ναι, να του δώσουμε τα λεφτά του, να φύγει. Έλα, έχω ένα ηχητικό. Έλα, πες. Ναι, έχω ναι. ένα ηχητικό, το βρήκα ναι. τώρα στο διαδίκτυο, ναι. που έχει βγει ο Σαρλής σε αντιπαράθεση με Ραπτόπουλο και εκβιάζει ναι. τον Παπαθανασάκη. Ναι. Έχει βγει, έχει βγει ναι. ένα πανό των οργανωμένων ναι. εναντίον του Παπαθανασάκη. Ναι. Ο Σαρλής είναι υπάλληλος του Παπαθανασάκη, αλλά ναι. δεν ξέρει τι ναι. να πει. Ναι. Θα το λέω εγώ ναι. το πανό τι έγινε, γιατί το βγάλανε ναι. και να λέει. Δεν είναι απατεώνας ο πρόεδρος του Ηρακλή. Μετά το διώξανε, πήγε με τσιμπάνε. Με το πιστέκι τι λέγανε, τι σε νοιάζει τη δουλειά κάνει ρε. Τι δουλειά κάνει και σαν λεκάνει ρε. Να ρε. Άιντε λέει βαλιά τώρα τρία. Πάμε. Λίνω. Βάλε quiz, ποιος ανησυχεί μετά την δήλωση Σαββίδη ότι δεν θα πατήσει το ποδάρι του στην Τούμπα. Ο γραμμένος είναι η απάντηση, λέει δεν λες ε. Πω από αυτός ο γραμμένος το βλέπω μαντολάτα να τρώει από εδώ και πέρα. Λιγμένα. Δύσκολο. Από αυτά τα μαντολάτα που λίγουνε και πηγαίνουν οι εταιρείες και τα παίρνουν πίσω, τις επιστροφές που λέει. Καλημέρα, ναι. Έλα Κωστά, καλημέρα. Νάτος. Βγήκε Αριανός. Περίμενε να χάσει ο ΠΑΟΚ. Περίμενε έλα, να έλα. Εντάξει, δεν βγήκα γι' αυτό μόνο. Τώρα που είσαι το βράδυ, πιο νυφάλιο. Μετά τη Φιωρεντίνα δεν βγήκες. Βλέπω. Λοιπόν, άκουσε με, άκουσε με. Ναι. Θα πούμε μερικά πράγματα σήμερα γιατί τα προβλήματα είναι πολυεπίπεδα. Και πολυεπίπεδα είναι. Ναι, έχουν πάρα πολλά επίπεδα. Ναι. Λοιπόν, η κατάσταση στην ποδοσφαιρική Θεσσαλονίκη είναι δραματική. Έλα καλέ. Η μία ομάδα. Η πιο καθαρή ομάδα ξέρεις ποια είναι. Λοιπόν. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς. Ναι. Λοιπόν, η μία ομάδα διαλύεται. Η άλλη ομάδα, η δικιά μας, έχει ένα πρόεδρο αμφιβόλου οικονομικής κατάστασης. Θα καθαρίσει η λέσχη, άλλη... να μην στεναχωριέσαι. Ναι, καλά τώρα, εντάξει, άσε τώρα. Αυτά είναι τώρα. Και ο Κόντης τώρα πίσω με το Σαουρίδε, τα Καλονίκη. Ναι. Τα Σοβιέτ που κάνανε εκλογές και ψηφίζανε μεταξύ τους όπως κάνανε σε πεπιστάλες. Καλή, μάγκες ήταν, ο Πανταχώς δεν έκανε. Ναι. Λοιπόν, και η τρίτη ομάδα δυστυχώς αποδεικνύεται για άλλη μια φορά διότι είναι τρίτη καταγγελία προπονητού του. Τρίτη, δεν είναι η πρώτη. Προηγήθηκε η Αναστασιάδη. Έλα μωρέ τώρα τρίτη καταγγελία. Όποτε τρώνε τις τεσσάρες οι προπονητές, γίνονται και λένε φταίει. Με έκανε σαμποτάζο παίκτη τώρα. Άσε. Εντάξει, αυτό μπροστά είναι ένα καπέλο τώρα. Το ερμηνεύει. Αυτά τα έκανε ο Αλέφαντος το 80. Λοιπόν, επιστήμη τώρα. Ηρακλή Διαγόρα 2-3, πούλησε ο Θεοδωρίδης. Το ζήτημα Κώστα, πρόσεξε. Άστε ρε τώρα τα σάλια. Πρόσεξε με τα παίκτη. Να σου πω κάτι άλλο. Το ζήτημα είναι αλλού. Η Φιωρεντίνα δηλαδή τον έχει σαν τον προπονητή Φιωρεντίνη. Ναι, θα σε ρωτήσω έχουμε κάτι άλλο. Η μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ εκεί στη Φιωρεντίνα. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο επειδή έχεις μεγάλη εμπειρία. Μάλιστα. Λοιπόν, έχεις δει ποτέ το Μελισανίδη να βγαίνει να ξενυχτάει με κανένα ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ? Ούτε το γιο του. Έχεις ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο? Ούτε το γιο του. Ούτε το γιο του. Όχι. Το Μαρινάκι τον έχεις δει ποτέ με το Φορτούνι στα Μπουζούκια, στο Σφακιανάκι, ξέρω εγώ, ή οπουδήποτε άλλο? Ούτε το γιο του. Ούτε. Με ποιο δικαίωμα ο γιος του Προέδρου ναι. έβγαινε με αυτόν τον παίκτη κατά τακτά διαστήματα και ξενυχτούσε μέχρι το πρωί. Για να δεις πώς πήρε αυτός ο παίκτης αέρα και πώς άρχισε να κουμαντάρει με αυτό το. Άρα δεν φταίει ο Ζαβέλας γι' αυτό. Α, σίγουρα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Άμα λοιπόν με παίρνει με εμένα ο Ανδρώνης με τη λιμουζινέτα έτσι. Και με τρέχει δεξιά και αριστερά. Σημανιά. Και βγαίνουμε παρέα οι δυο μας, ξέρω εγώ, Δεν θα πουλάς μακιά μας στο Μετρόπολης μετά. Δεν θα δω το κόκκινο του τραγώδια σφαλιάρα, να πούμε. Τη σαβουνοκεφαλάρα του, να πούμε. Στην αρχή της εκπομπής. Αυτό ακριβώς σου λέω. Έτσι, μπράβο, έτσι. Ο Σαββίδης νομίζει ότι ο ΠΑΟΚ είναι το στρατιωτικό εργοστάσιο που έχει στο Ροστόφ και πουλάει τσιγάρα στο ρωσικό στρατό. Αυτό νομίζει. Δεν έχει καμία σχέση ο ΠΑΟΚ με αυτό που έχει εκεί πάνω. Είναι άλλη επιχείρηση και είναι διαφορετική μορφή επιχείρηση. Λοιπόν. Εκτός ότι δεν έχει ιδέα από μπάλα. Καλά, αυτό είναι δεδομένο όμως, εντάξει. Ναι. Αλλά όταν τους φώναζε ο Άγγελος και τους τα έλεγε, κάναν όλοι οι παοκτσίδες τους Αμερικάνους. Κανένας δεν τον στήριξε. Τους Αμερικάνους. Ναι, τους το Αμερικάνους κάνανε. Θυμήθηκαν τον Καμόρα τώρα. Θυμήθηκαν να πούμε τώρα τον Αναστασιάδη. Είναι φοβερός, ρε. Είναι φοβερός ο Πασχάλης. Είναι απίθανος. Και τελειώνω, δεν θα σου πω και κάτι άλλο.
Να ξέρετε ότι ο μεγαλύτερος πρόεδρος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θέλετε δεν θέλετε, είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Δουλεύει σε όλα τα επίπεδα. Δεν ελέγχει μόνο ενώσεις, δεν ελέγχει μόνο την ΕΠΟ. Ελέγχει και ομάδες μέσω δικό του ανθρώπου που δεν φαντάζεστε ποιοι είναι. Ναι. Δηλαδή δημιουργεί πέμπτη φάλαγγα ακόμα και μέσα στον ΠΑΟ. Αυτά στα λέω από ΠΑΟΞΙ ποδοσφαιριστή παλέμαχο που μου τα έχει πει. Που δεν θα πω το όνομά του με τίποτα. Μάλιστα. Και δημιουργεί παντού ρήξεις, ίντρικες, δηλαδή πολιτική Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό έκανε η Μεγάλη Βρετανία. Επί Ουίστον Τσόρτιλ και επί Ελισάβετ, της γιαγιάς της σημερινής, που είναι 90 χρονών. Γιατί να μην είναι 90 χρονών, δούλεψε ποτέ. Και δημιουργούσε συνέχεια εμφυλίους. Ναι. Εμφυλίους δημιουργούσε. Αυτό μας έκανε και το 49 μετά την απελευθέρωση. Αυτό κάνει ο Μαρινάκης. Αγγλική τακτική. Ξυπνήστε, γιατί ήδη έχει διαβρωθεί ο ΠΑΟ. Και θα περάσει πολύ πιο δύσκολο από ό,τι πέρασε ο Άρης. Και ο Ηρακλής, θα το ξέρετε. Ποιος θα, ο ΠΑΟΚ. Ναι, θα περάσει πολύ πιο δύσκολα. Έχουν γίνει μέσα εκεί παρτίδες, έχουν γίνει κλίκες. Και προσπαθεί η μία να φάει την άλλη. Καλά, αυτό εσύ είναι κοίτα και δει την Καλονή τώρα εκεί και άσε τώρα τον. Καλά, εντάξει, κοίταξε. Εμείς αυτό σήμερα που κάναμε ήταν μια επιτυχία, έτσι. Mm. Κακά τα ψέματα. Ε, βέβαια. Ήταν μια επιτυχία. Πόσο πληρώνε? Διότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι. Πόσο πλήρωνε η επιτυχία αυτή? Τι πόσο πλήρωνε, εντάξει. Βρε, η πέντε είναι απλήρωτη, ξέρεις τι ομορφιά ήταν αυτή σήμερα. Πόσο πλήρωνε. Δεν το σκέφτηκες να το πεις, ναι, να το βάλουν. Ωραίο, δεν είπες τίποτα. Σου, δε, δε. Γιατί δεν είπες το μεσημέρι βάλτε 3-3. Εγώ είπα χι το μάτς, ναι. Χι και εγώ το έβλεπα, αλλά δεν έβλεπα το 3-3. Θυμήθηκα το μάτς με την Καλκίδα. Το 3-3 εσύ πώς θα γίνει? Εγώ θυμήθηκα το μάτς με τη Χαλκίδα το 71 μέσα στο Καρυλάο. Πρώτη αγωνιστική. Άρης Χαλκίδα 3-3. Πού το θυμήθηκες, δε Ρωμόσχυλο? Μα αφού ξέρεις ότι είμαι ρολοχήτης, είμαι από τους πιο παλιούς. Ιερολοχήτης είσαι. Τι είμαι? Στο σύνδεσμο ρολοχητών δεν ήμουν, επί Σαράφου. Ναι, τα ρουθούνια σου είναι ανοιχτά, μυρίζεις καλά το θυμίαμα. Καλά, τις ανακοινώσεις ποιος τις έκανε? Όχι, λέω, και τα χρόνια λέω, οι ρολοχήτες το θυμίαμα το μυρίζαν καλά. Όχι, οι ελάχιστοι ήταν. Ήτανε? Μετά το έργο απλώθηκε και πήγαινε. Απλώθηκε μετά το έργο. Μετά Μερακλίδες, μετά γίνεται δηλαδή. Δεκαετία του 80. Μερακλώσατε τη δεκαετία του 80. Τα καλά χρόνια του Ανδρέα. Άρα εκείνα τα χρόνια. Με το που ήρθε ο Ανδρέας, τα πούλμαν μέχρι κάτω ήταν καπνογόνα, καπνίζαν όλα. Ναι. Άσε, μην το ψάξει. Καρφώνανε στην περάνα στην αστυνομία, του τσακώναν. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Άστο να πάει στο διάλογο, για καλά. Α, καλό σωματείο, ρε. Τίμιος. Καλοί άνθρωποι. Ωραία πράγματα. Αλτρουιστές, ρε. Ο Άρης, ρε. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Εχθές, από χθες, ξεχάσαμε όλες τις μεταγραφικές πατάτες. Α. Τις φετινές. Ναι. Ξεχάσαμε όλα τα λάθη που έχει κάνει και ο Ίβιτς, τις αιμονές του, το να μην παίζει ο Περέιρα. Το να συνενεί με όλες αυτές τις μεταγραφές, το να διώχνει τον Κάτσε, το να διώχνει παίκτες καλύτερους και να φέρνει χειρότερους. Μόνος του το έκανε. Σε συνεργασία. Και σήμερα είναι ο ήρωας ο Ίβιτς, γιατί είχε τα κάκαλα, λέει, να βγει να πει. Και στα τάρταρα ο Τζάμπελας. Ρε εσύ τον Παόξι, ναι. Ό,τι τον ταΐσεις, σαν ό, να τον ταΐσεις, σαν ό, θα φάει. Μπράβο. Σκατά να τον ταΐσεις, σκατά θα φάει. Δηλαδή, άμα τον ταΐσεις δύο χρόνια ότι ο Τζαβέλας είναι ο MVP, θα φωνάζει σαν τον Ουρακοτάγκο. Τώρα ο Ίβιτς τους ξέρει. Σου λέει τώρα θα γίνω εγώ ο ήρωας. Κατάλαβες? Πονηρός, Σέρβος. Έγινε ήρωας. Με το νου του έγινε ήρωας. Σου πω εγώ τώρα σε 15 μέρες, 20. Ναι. Μόλις φάει μια τεσσάρα στη λεωφόρο. Κυριακή τώρα. Έρχεται η Κυριακή. Περίμενε τώρα να δεις θα γίνει την Κυριακή. Ο ήρωας. Άμα ήταν χθες θυμμένος ο Τζαβέλας. Ποιος θα μου πει για το μόνιμα στημένο Βαρέλα, για το μόνιμα στημένο Λέοβατς, για τον Γκάνια, δεν βλέπω τίποτα. Ναι, με το ίδιο σκεπτικό είναι στημένοι όλοι, δεν είναι έτσι όμως. Δεν κουνιότανε, νόμιζες ότι παρακολουθούσε άλλον αγώνα. Ποιος θα μου πει για αυτούς όλους και βγαίνει εχθές και μου πει για στημένους παίκτες και σήμερα το δείχνει στον τάκο. Άντε ρε να πάω να σοβαρευτούμε. Άντε ρε. Άντε ρε, είναι πράγματα αυτά ρε. Δεν τρέπεται, κάνει μπάχαλο όλη την ομάδα. Ποιος παίκτης ρε θα βγει να παίξει? Σου λέει λίγο να μην αποδώσω καλά, θα με πει αύριο μεθαύριο στημένο. Τι είναι αυτά ρε? Και τον κρατάει ακόμα. Αυτά έχω να πω. Λοιπόν, προσέξτε.
προσέξτε, θα σας διαβάσω ακριβώς 100 μηνύματα έχει εδώ, 100, πώς το λένε. Μισό λεπτό γιατί να μην κάνω κοιλιά. Έξαλλος ο Ραπτόπουλος για Τζαβέλα, Ήβιτς και Σαββίδη. Πρόσεξε τώρα. Λέει εδώ, συνέντευξη, Κωστή Ραπτόπουλος σε site. Εξυλαστήριο θύμα χαρακτήρισε τον Γιώργο Τζαβέλα, ο Κωστής Ραπτόπουλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Σπορδού. Ο γνωστός σχολίασε ακόμα ότι ο Έλληνας Άσος δεν έχει καμία ευθύνη για το χθεσινό αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ. Συμπληρώνοντας ότι ο Σαββίδης θα είναι συνυπεύθυνος για ό,τι συμβεί αν ο Ήβης δεν ονοματίσει τους παίκτες που εννοεί. Λοιπόν, πώς σχολιάζει την επικαιρότητα με τον Τζαβέλα και τον υποβασμό του συμβιδέντερου. Ο Τζαβέλας στο χθεσινό μάτς δεν φταίει σε τίποτα. Για παράδειγμα, στο πρώτο γκολ, να σημειώσω ότι ο Βαρέλα δεν πρέπει να παίζει, είναι κακό στόπερ. Είναι ευθύνη του προπονητή να δώσει εντολή στο ψηλό στόπερ του να κλείσει το ψηλό σεντερφόρ. Το λετάλεκ και κάτι ακόμα. Αν ήταν παλιοχαρακτήρα ο Τζαβέλα, ήταν εδώ και 2-3 χρόνια. Δεν έγινε χθες. Δηλαδή, τον Αναστασιάδη που το έλεγε, το λέγατε φελό. Το λέγατε ότι έβλεπε να πούμε την Παναγιά Τζίνα Λονομπριτσίτα. Το βγάλατε χαζό τον Αναστασιάδη. Πάρα πολύ ωραία. Και μετά από το ότι βγάλετε χαζό τον Αναστασιάδη, έγινε ο Τζαβέλα σε 2 χρόνια, πήρε εξουσία, φιλία με την οικογένεια. 500.000 το χρόνο συμβόλαιο, βασικό στην εθνική τρώγοντας τον Χολέμπας, πάρα πολύ ωραία. Και μια ζωή πάρα πολύ ωραία και μετρημένη. Για ποιο λόγο ρε να κάτσει να στήσει τον ΠΑΟΚ ο Τζαβέλα με τόσα προνόμια που πήρε? Για ποιο λόγο να το κάνει? Υπάρχει λόγος? Να φάει τον Ήβης να φέρει ποιον? Τον Καρσία? Ποιον έχει κανένα κολλητό προπονητή? Τα έχει με την καινούριου Γκομενάρα, 29 χρονών παιδαράς, φίλους με δημοσιογράφους, ωραία πόλη. Για ποιο λόγο να το κάνει, ρε? Τώρα, πάμε επόμενη γραμμή. Κορόιδα, μάλιστα. Καλή σου μέρα, Κωστή μου. Νάτος. Αυτός θυμήθηκε τη Σεντετιέν. Άλλο μας δεν θυμόταν. Εγώ σου ανέφερα ποιο μάτς ξεχώρισα, όχι ποιο θυμήθηκα. Να εξηγούμαστε, είμαι σαφής στο μήνυμα που σου και σε ποιο από τα 3-3 ευνοήθηκες απέναντι σε αθηναϊκή ομάδα και εκείνη τη χρονιά είχες την καλύτερη διαιτησία της ιστορίας? Α, σε βάζω. Την καλύτερη διαιτησία της ιστορίας του Άρη. Την καλύτερη διαιτησία. Διαιτησία, πότε την είχες? Μιλάς 1980-81. Όχι, 79-80. 79, ναι, ναι. Βάζεις γκολ που δεν περνάει τη γραφή στη λεωφόρο και διαμαρτύρεται ο Κωνσταντίνος το 85. Παναθηναϊκός Άρης 3-3. Κερδίζεις μπέναλτι που δεν υπάρχει ποτέ στο Άρης Ολυμπιακός και πας στον Παράς. Άσε το φουκαρά τον ΠΑΟΚ. Άμα το φουκαρά τον ΠΑΟΚ. Τον καημένο. Το Παντελάκι εκεί. Που δεν ήταν Πασόκ, τι τον έκανε. Μια που ανέφερες Παντελάκι, λοιπόν, θέλω να σου θέσω ένα ερώτημα, ένα κουιζάκι να στο βάλω λίγο. Αν είχες τον Ηρακλή να έχει 7 βαθμούς στον ΠΑΟΚ διαφορά, 8. Ναι. Δεν θα παραπονόταν κάποιος πόξης. Είναι μια θεμητή διαφορά. Αν έβλεπαν όμως τη βαθμολογία ότι ο Ηρακλής είναι τελευταίος με 3 βαθμούς και ο ΠΑΟΚ είναι 10ος με 11 βαθμούς, θα έμενε προπονητής επί Παντελάκη ή και επί Βουλινού? Ναι. Ή και επί Σαββίδη του Φρουτέμπορα? Ναι. Ναι. Αυτό γιατί δεν ασχολείται κανείς? Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι για πρωτάθλημα, βγαίνει και έχει 11 βαθμούς. Μη μου πει κάποιος ότι έπρεπε να έχει 14 γιατί είχε μείον 3. Με τους μείον 3 ξεκίνησε και το ήξερε. Ναι. Μα αυτό γιατί δεν ασχολείται κανείς? Δηλαδή, συγγνώμη, βγαίνουμε τώρα για ένα θέμα το οποίο έχει πιάσει τα φύλλα, έχει ασχοληθεί όλος ο κόσμος, λες και μας ανακαλύψαμε την Ιερουσαλήμ. Εντός εισαγωγικών. Ή επειδή όλο το αθλητικό μας στερέωμα είναι φτιαγμένο από όλα τα στοιχεία που καθορίζουν την αρτιότητα και την αρετή. Ναι. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή τώρα ο Πόξης ασχολείται με αυτό το θέμα? Γιατί έτσι του είπανε. Μπράβο. Γιατί δεν μπορεί να έχει κατεύθυνση το μυαλό ο Πόξης. Πάντα ήταν χειραγωγημένος από τα μίντια. Και όποιος ήταν έξυπνος και ευφυής, τον πήγαινε όπου ήθελε. Δηλαδή, αν ήθελε ο δημοσιογράφος της εποχής, τον Παντελάκη τον έκανε ήρωα. Τον έκανε τράγο. Τον έκανε απατεώνα. Τον έκανε παραγοντάρα. Ό,τι ήθελε τον έκανε. Και γενικότερα οι λαοί χειραγωγούνται από τα μίντια. Πανεύκολα.
Λιγότερο τώρα βέβαια, διότι υπάρχουν πολλά ερεθίσματα. Δεν ξέρω τα παιδιά να συμφωνούν. 100% μαζί σου. Τα χρόνια τα δικά μας. Δηλαδή το 1986 βγείτε λέει στον δρόμο, λέει, θα γίνει λέει νέος μεγάλος σεισμός. Μα βγήκαμε έξω σαν τα βόδια να πούμε. Περιμέναμε να γίνει η Δευτέρα Παρουσία σαν τα βόδια. Καταλαβαίνεις. Δεν έχει άδικο αυτό. Μοσχάρια. Ναι. Κοίταξε. Λες αυτό το πράγμα ότι είναι θέμα. Είπε ο Παπαντονίου, ο πρικοθύρας τους Έλληνες με το σημείτι εκείνη τη Μαϊμού. Λοιπόν, ότι παίξτε χρηματιστήριο, θα πάει 10.000 μονάδες. Πήγαν, παίξανε. Ναι, και τα χάσαν τα λεφτά. Συμπιστάει και η τρέμη, παίξτε τα, κατάλαβες. Ναι. Συγγνώμη όμως, να σας ρωτήσω κάτι. Ο πιο φτωχός παρτενέρ ερωτικός της Τάη και της Τρέμη ήταν τραπεζίτες. Και τα βόδια παίζανε χρηματιστήριο. Κοίταξε, αυτά είναι θέματα. Χειραγωγούνται οι λαοί λοιπόν. Κωστή, είναι θέματα επιλογών. Όπως υπήρχαν, το ότι περισσότεροι χειραγωγήθηκαν δεν σημαίνει ότι υπήρχαν και φωτεινές εξαιρέσεις οι οποίες δεν χειραγωγήθηκαν. Το πρόβλημα είναι ότι αν εσύ εκείνη την εποχή του έλεγες να μην πάει να παίξει χρηματιστήριο, θα ήσουν από αποδιοπομπαίο τράγο. Τι τράγο ήμουνα, ρε! Ξέρεις τι με λέγανε εμένα τότε. Πιο γνωστή, μέχρι είσαι πιο λέει υπάλληλος. Μάλιστα, λέω κυρία μου, είμαι υπάλληλος. Είσαι βλάκας. Με κοιτούσαν περιφρονητικά. Λέω τι δουλειά να κάνω. Και ξέρεις τι λέγανε. Χρηματιστής. Όχι, δεν το λες σωστά. Τι? Αχεπεί. Ναι, αχεπεί. Πάμε διάλειμμα. Κάτι περίμενε, ένα τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω. Ναι, ναι, πάνε, περίμενε λίγο, ναι. Αχετεί. Αυτή τη στιγμή, άμα ήσουν γραμμένος. Ναι, θα τρέμα. Και έβγαινες. Όχι, δεν χρειάζεται να τρέμεις, θα σου ρωτήσω το εξής. Βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι θα καθαρίσουν το πρωτάθλημα, θα καθαρίσουν το ποδόσφαιρο και θέλουν την ΕΠΟ γιατί θέλουν να ανεβάσουν την καθαρότητα του προϊόντος. Ωα. Και κατηγορούνται από τον προπονητή τους ότι υπάρχει τέτοια αρρώστια μέσα στην ομάδα τους. Ναι. Δεν θα δήλωνες παρέτηση. Επόμενη γραμμή πριν το διάλειμμα δεν θα πάρουμε, θα πάρουμε μετά. Φιλιά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ελί, πάρε 90-90-60. Πάλι η Pizza Factory, ρε αγάπη. Εκεί η ζύμη είναι χειροποίητη. Τα λαδικά είναι Creta Farm. Τα ψωμάκια βγαίνουν από το εργαστήριό τους. Κατάλαβα. Άρα θα φάμε και πίτσα και μπέργκερ και το τεράστιο club sandwich. Πάρε και μια σόδα να υπάρχει. Pizza Factory 90-90-60. Από την Τριανδρία για όλη την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θέλεις γεύση και ποιότητα. Κόλλησες. Κάποιοι κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις τους. Το πλήρωσαν με την ελευθερία τους. Όταν γυρίσουν κοντά μας, ένοχοι θα είμαστε εμείς. Αν τους στιγματίσουμε. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος. Τηλέφωνο 210-3622-017. Μια νέα σελίδα στη διασκέδαση μόλις ξεκίνησε. Μουσικές και χρώματα live. Διασκεδάζουμε όπως παλιά. Άριστο φαγητό, μουσική και χορός σε μια παλέτα ήχων, γεύσεων και χρωμάτων. Μουσικές και χρώματα live. Το νέο στέκι διασκέδασης της Θεσσαλονίκης στο κέντρο της πόλης. 28 Οκτωβρίου 44, περιοχή Δελφών. Guest Star, κάθε Τετάρτη, ο Ματθαίος Γιαννούλης. Μουσικές και χρώματα live. 23 13 075 772. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρούχα για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρούχας, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Η
χρονιά λοιπόν που ο Άρης πήγε στον Μπαράζ του Βόλου, είχε μια εξαιρετική διαιτησία. Και είχε και έναν. Και είχε και μια διοίκηση που του πήρε και κάποια παιχνίδια. Δηλαδή τον βοήθησε να πάρει κάποια παιχνίδια. Ένα από αυτό ήταν στη Λάρισα. Το Λάρισα Άρης 2-3. Το θρηλυκό μάτσο το οποίο βγήκε το μάτι του γελαστού. Που μας εγκατέλειψε προώρα για άλλες πολιτείες. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, ναι. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Α, ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω και εγώ για τον ΠΑΟΚ. Να πεις. Λοιπόν, να πω λίγο στο Στάλινγκρατ, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έτσι. Πότε έγινε αυτός? Δεν κατάλαβα. Στο δεύτερο. Στο δεύτερο, α, για το δεύτερο πόλεμο. Λέω, ναι. Τι έγινε? Οι Γερμανοί είχαν βάλει, ξέρω εγώ, ένα έφλεκτο υλικό, έτσι ώστε όταν θα περάσουν οι Ρώσοι, να κάψουν. Ναι. Και όταν τους έκαψαν, αυτοί πήγαν, ενώ και εγώ τους και ξέραν ότι θα πεθάνουν, πήγαιναν και αγκάλιαζαν τους Γερμανούς για να κάνουν και αυτοί μαζί τους. Ναι. Έτσι. Κάτι τέτοιο κάνει ο Ίβιτς τώρα, έτσι. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στον ΠΑΟΚ επικρατεί το τελευταίο διάστημα αυτό ο σύνδρομος του γλυψίματος. Μάλιστα. Τον φοβούνται όλοι τον Σαββίδη, τον κάνουν τον Ράν. Ένας από αυτούς πιστεύω ήταν και ο Ίβιτς. Ναι. Είναι. Μόλις, ας πούμε, αυτός από την αρχή ήθελε, ας πούμε, να γίνει προπονητής στη μεγάλη ομάδα, στην πρώτη ομάδα. Μόλις το κατάφερε αυτό. Μάλιστα. Αντιστάσεις και τέτοια δεν προέβαλε στον. Αντιστάσεις δηλαδή να πει τη γνώμη του, δεχότανε. Ναι. Να κρατήσει τη θέση του, ρε παιδί μου. Ναι. Ρόδες. Ήταν υποτονικός. Ναι, μόλις είδε ότι η καρδιά του τρίζα, ας πούμε, τρέμει. Ναι. Είπε αυτά που είπε. Δηλαδή, εσύ αντιλαμβάνεσαι ότι για να σώσει το τομάρι του ο Ίβιτς, στοχοποίησε τον Τζαβέλα. Ναι, αλλά όχι ότι δεν ισχύει και ότι ο Τζαβέλας κάνει το που κάνει, εντάξει. Εγώ δεν λέω ότι δεν ισχύει. Αυτό έχει είναι άδικο. Το ίδιο. Σωστό. Αυτό που λες είναι το ίδιο και με τον Κλάους. Ο Κλάους είναι πολύ ντεφορμέ. Ναι. Αλλά ναι. Η στοχοποίηση δεν άρεσε στον ΠΑΟΞΙ. Τώρα, ο Τζαβέλας είναι αυτός που είναι. Δεν το ξέρατε! Ναι, κοίταξε. Αφού το ξέρατε, συμβόλαιο γιατί του κάνατε. Ναι, σωστό. Ωραίος. Άρα γνωρίζατε και το χαρακτήρα του Τζαβέλα, γνωρίζατε. Και το πώς παίζει ο Τζαβέλας, αν παίζει καλά ή όχι κτλ. Και τον τιμωρείτε τώρα. Εσύ Ίβιτς, συγγνώμη, δεν ήσουν αυτός ο οποίος είπε στο ναι για να κάνει την επέκταση ο Τζαβέλας προπονητής? Δεν ερωτήθηκες. Γιατί δεν έλεγες αυτό το πτωμάρι με στείνει και κάνει φασαρίες και κάνει κεράνι και δεν το θέλω. Δεν μίλησε. Ναι, δεν το είπε, γιατί ξέρει ότι είναι κολλητός του γιου του, ναι. Και ότι για να μην παίξει χώρο να δει τη θέση του, καταλάβες. Έτσι. Λοιπόν, και για το άλλο που έλεγες ότι ναι, αυτό είναι ύποπτο και τη Φιωρεντίνα δεν ήταν ύποπτο και τέτοια. Τη Φιωρεντίνα να σου πω γιατί πιστεύω ότι δεν ήταν ύποπτο. Γιατί, ας πούμε, γιατί προηγείται. Άμα... Όχι. Συγγνώμη. Όχι, να σου εξηγήσω για ποιο λόγο. Το Καλονί ΠΑΟΚ 2-5 ήταν ύποπτο. Κοίταξε, εγώ να σου πω για τη Φιωρεντίνα. Όχι, να σου πω για τη Φιωρεντίνα, εγώ θέλω. Ναι. Επειδή, ας πούμε, προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ με 2-0, έστω και κατά τύχη, πες το, έτσι. Ναι. Οι άλλοι προσπάθησαν, τους ισοφάρισαν. Και στην τελευταία φάση του αγώνα, ενώ οι άλλοι πίεζαν, και εσύ ο ίδιος τα έλεγες, ότι στην κόντρα επίθεση ο ΠΑΟΚ είναι καλός. Ας πούμε, όταν δεν κυνηγάει στο αποτέλεσμα και αμήνεται και πάει στην κόντρα όταν επίθεση. Παίζει με 10 όμως και δεν έχει κόφτη όπως δεν είχε στο Καραϊσκάκι, γιατί και πιο Κάνιας και έπαιξε ο Χαρίσης και έπαιζε χθες με 10 παίκτες και έχει το σαχό βαρύ με τον Τζίμι Ροντάκι αναλώσει χιλιόμετρα των χιλιομέτρων το παλικαράκι, τον οποίο τον γουστάρω πολύ εγώ τον Τζίμι Ροντ, να ξέρεις. Και τα λοιπά. Ωραία. Ναι. Και έχει τον Βαρέλα την αρκούδα εκείνη σε αρκουδοειδή κατάσταση. Έτσι. Ωραία. Να σου πω και για αυτό που τώρα αρχίζει και γίνεται τώρα στον ΠΑΟΚ και καλά καθάρισε και τέτοια. Ναι. Αν, θα σου πω, αυτό λειτουργεί σαν μια πληγή, έτσι. Ναι. Θες ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πληγή στον ΠΑΟΚ, έτσι. Και έχει πολύ πίον. Συγγνώμη κιόλας αν σας αδειάζω.
Λοιπόν, αν δεν καθαρίσει την πληγή τελείως από το ποιόν, θα ξαναμάζεψει ποιόν. Αφού ξεκίνησε, πρέπει να γίνει μέχρι τέλος. Απόστημα. Έφυγες. Επόμενος. Έλα, βίλε. Το ποιόν. Καλησπέρα. Χαίρετε, κύριε. Στον αέρα είστε, κύριε. Καλημέρα, Κώστα. Κύριε. Καλησπέρα, Κώστα. Άντε, φίλε, βάλτε τη Δευτέρα να φύγουμε. Τι κάνουμε. Τρίτη ταχύτητα, πάμε καλά. Λοιπόν, Κώστα, θες να ακούς, Κώστα. Βάλε Τετάρτη να φύγουμε. Λοιπόν, χθες είπες για το ματς Άρης Αστέρας Τρίπολης, είπες καλή ισοπαλία και λες 1,90 θα το έδινε. Έτσι δεν είπες, Κώστα. Ναι, αλλά το έδινε παραπάνω. Ρε Κώστα, και ξέρεις γιατί δεν το έπαιξα. Γιατί λες μετά ότι θα έρθει και 3-3, ρε Κώστα. Και λέω για να είπε και 4-4. Και λέω για να το είπες αυτό, λέω με τίποτα. Μάλιστα. Και μετά βλέπω 3-3, λέω το είπε ο Κωστής, λέω έπεσε στον κόσμο το σημείο. Κώστα, πόσο θα κάνω, ρε φίλε, 2-3 ταξίδια στην Παναγία σου, αλλά πηγαίνω κάθε χρόνο. Τι απόδοση που έδωσε την ημέρα, Κώστα, το 3-3. Δεν θα σου πω, ρε φίλε, γιατί το δελτίο το έχω στην τσέπη μου. Τι, περίπου. Το 3-3. Ναι. Δεν σου λέω, ρε φίλε. Πάνω από 40 το έδινε ο ΠΑΠ. Όχι. 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 Πριν το μάτσο, όχι. Α, εντάξει, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ρε Κώστα, αυτό. Και να σου πω μπράβο για το σημείο που έβγαλε, ρε Κωστή. Τι μπράβο, ρε φίλε. Πήγα προσευχήθηκα στην Παναγία σου, μελά, με έδωσε φώτη εκεί. Κατάλαβες. Σημασία έχει το έπεσε, Κωστή. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τέλος, τον χάρηκα που σα άκουσα, ρε Κωστή. Για χαρά, ωραίος. Έλα, φίλε, ναι. Μέρα. Έλα, φίλε. Ο Μένιος είμαι, καλά είστε. Γεια σου, Μένιο. Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Τι είναι αυτό? Ανδρέας και Ανδριάνες. Ανδρέας και Ανδριάνας, ναι. Και όλοι οι πασοξίδες παλιοί θα θυμηθούν κανένα μνημόσυνο τον Ευεργέτη Ανδρέα. Τις ένδοξες μέρες του μεγάλου ηγέτη, χρόνια, τιμή και δόξα. Βεβαίως. Και Βεβαίως. Τους χαιρετισμούς μου στον Ούτσενα. Και σε όσους οραματίστηκαν από αυτόν τον μεγάλο ηγέτη. Από τον Ανδρέα Παπαντρέου, βεβαίως. Από εκεί και πέρα, στην τελευταία γενική συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπου ο κύριος Σαββίδης ήρθε να κάνει το διάγγελμά του αναλαμβάνοντας την προεδρία της ΠΑΕ, ναι, μίλησε για ορθόδοξο ουμανισμό. Μόνο που αυτά που συμβαίνουν δεν προάγουν σε τίποτα τον ορθόδοξο ουμανισμό, ναι, μιας και χθες εξέθεσε ακόμη και το φίλο του, ναι, τον έστειλε διάβαστο, ναι, μόνο και μόνο για το προσωπικό του δοβλέτη, θέλοντας να θυμίσει ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ΚΚΕΜΠΕ με πάρα πολλούς μάλλον πράκτορες, δεν ξέρω, και σε εισαγωγικά η λέξη. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, θέλω να ρωτήσω με αφορμή που είναι στο πάνελ τα παιδιά και εύχομαι τα καλύτερα για αυτούς, ναι, να μας μιλήσουν για την κατάσταση, πώς βλέπουν τη σταδιοδρομία τους, πώς βλέπουν τα πράγματα. Για να τους ακούσουμε, για να ακούσουμε πρώτα τον Νίκο και μετά τον Γιάννη. Λέγε, Νίκο, πώς φαντάζεσαι σε μια άλλη χώρα την πορεία σου? Σε μια άλλη χώρα. Ναι, γιατί εδώ πρέπει να... θα είσαι υπάλληλος σε εστιατόρια που το έχουν σύρει. Για λέγε. Και εδώ πέρα μπορείς να βρεις δουλειά, εξαρτάται το... Παράνομη. Όχι, όχι απαραίτητα. Ανάλογα με τις σπουδές και το τι θα κάνεις. Πλέον δεν αρκεί να έχεις μόνο ένα πτυχίο. Πρέπει να κάνεις και μεταπτυχιακά σίγουρα. Ναι. Πάνω σε αυτό που σπουδάζεις. Προχθές, για παράδειγμα, κάναμε ένα μάθημα, ναι, στο πανεπιστήμιο. Είναι συγκριτική πολιτική, έτσι λέγεται το μάθημα. Αλλά ο καθηγητής είπε να αφιερώσει χρόνο στο να μας ρωτήσει το τι έχουμε σκοπό να κάνουμε μετά τη σχολή. Ποιος το ρώτησε αυτό? Ο καθηγητής. Είπε να κάνουμε, ναι, τέτοια συζήτηση, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Και ανέφερε χαρακτηριστικά πως ήδη από τώρα, από το πρώτο κιόλας έτος και δεύτερο της σχολής, ναι, πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε είτε κάπου σαν εθελοντική εργασία κάτι, αυτά τα οποία μπαίνουν. Είπε να γραφτείτε σε κανένα κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, όχι, όχι. Είπε να, με τον εαυτό μας να κάνουμε. Ο καθηγητής ήταν γραμμένο σε κανένα κόμμα? Όχι, δεν όχι, από όσο ξέρω, όχι. Όχι, ναι, όχι, 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 εντάξει, όχι. Άρα έχει δικαίωμα να το πει. Μπράβο, ναι, τον καθηγητή. Ναι. Και ανέφερε πως το πρέπει να κάνουμε κάτι εθελοντικά, ώστε αυτό μπαίνει στο βιογραφικό, ναι, να μετρήσει τα θετικά. Να ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε ήδη με αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε αφού τελειώσουμε τη σχολή. Για παράδειγμα, αν θέλει κάποιος, όπως εγώ για παράδειγμα θέλω να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία μετά, να ξεκινήσουμε, λέει, από τώρα να γράφουμε κάπου, ναι, ώστε να βοηθήσει... Να έχει εμπειρία, ναι, ναι. Χιλιόμετρα, ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν είναι και μας είπε ότι αυτό το παραμύθι μέσα σε ογικά, το οποίο λένε ότι στην Ελλάδα πλέον δεν υπάρχουν δουλειές, δεν ισχύει σε τόσο μεγάλο βαθμό, ναι, ότι αν ψάξει κάποιος καλά και ότι είναι... Ναι. Με το πλέον κατάλληλο τρόπο καταρτισμένος, μπορεί να βρει δουλειά. Τι θα πάρει, πες, τον καθηγητή όμως? Είναι...
Ναι. Α, σωστό και αυτό. Πάρτε τα κακαλά του, ναι. Καθηγητή, ναι. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Ακούσουμε τον Γιάννη για να πούμε τη διαδικασία. Συμφωνώ και εγώ. Ευκαιρίες υπάρχουν άμα προσπαθήσεις, υπάρχουν και στην Ελλάδα. Αλλά όπως είπες και εσύ. Καμία κομπή να κάνω αυτό, ε. Ναι, όχι, ναι. Άλλο θα σου πω. Ναι. Υπάρχουν ευκαιρίες άμα το προσπαθήσεις, αλλά τι θα βγάλεις. Ναι. Δηλαδή στο εξωτερικό. Κάτι δευτερόλεπτα. Στη Βουλγαρία θα είναι καλύτερα. Να χτυπήσουμε γενικά στο εξωτερικό. Κάτι δευτερόλεπτα μπορώ να ρωτήσω και να ευχαριστήσω και συγχαρητήρια για τα παιδιά τα καλύτερα. Ναι. Μιας και είναι σε οικονομικές σχολές από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, τι ναι, οικονομική, ναι. Αλλά που διαλέγεις κλάδο ή πολιτικά, οικονομικά. Ναι, ναι, εντάξει. Τα καλύτερα να έχετε πάνω απ' όλα και να είστε γεροί. Ποιες, λέγε τι βλέπεις τώρα. Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται οικονομικά η Ελλάδα. Και μιας και είστε σε οικονομικές σχολές, τι λείπει οικονομικά από την Ελλάδα. Ωραία, κλείσε να σας απαντήσω. Από το ραδιόφωνο. Να είστε καλά. Απαντήστε. Τι χρειάζεται οικονομικά. Ναι. Να σου πω για μένα προσωπικά. Εγώ πιστεύω πρέπει να επικεντρωθούμε στην παραγωγή κυρίως, την οποία την έχουμε αφήσει στην άκρη. Πάει η παραγωγή. Δεν δίνει κίνητρο ο κομμουνιστής όμως. Άμα δεν ξεκινήσει από την παραγωγή. Σωστό. Η οικονομία δεν μπορεί να τσουλήσει, πιστεύω. Πολύ καλό. Πρέπει να παράγουμε. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Πρέπει να δώσουν όμως κίνητρο στους επιχειρηματίες. Αυτό ακριβώς. Άμα δεν. Έτσι πώς είναι τα πράγματα. Σαν να τους διώχνουν δηλαδή. Έτσι πώς είναι τα πράγματα τώρα, σαν να τους διώχνουν. Πολύ καλά τα λες. Εσύ συμφωνείς. Θα συμφωνήσω στην παραγωγή. Μια χώρα η οποία δεν παράγει δεν μπορεί να αναπτυχθεί και οικονομικά. Αυτή είναι απλή λογική. Ή θα παράγεις παράνομα. Ή θα πας στη Βουλγαρία να παράγεις. Όχι απαραίτητα παράνομα. Κάθε χώρα είναι χαρακτηριστική. Ναι, έτσι όπως είναι τώρα. Ναι, καλά εννοείται. Αλλά κάθε χώρα χαρακτηρίζεται για το τι παράγει. Για παράδειγμα η Γερμανία είναι μια καράδα βιομηχανική χώρα. Στηρίζει τη βιομηχανία. Εξάγει από τα οχήματα και όλα και από αυτά και έχει μια οικονομία η οποία ανθίζει. Είναι και εμείς πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο να παράγουμε ξεχωριστό. Δύο χρόνια ρε Φαλακρέ, λέει ο 63, εκθιάζει τον Αναστασιάδη τον Άγγελο στο θέμα Τζαβέλα και τώρα που ο Ίβιτς κάνει το ίδιο είσαι με τον Τζαβέλα. Από Μπούζο Γρηγοριάδη κόλκα τα περιμένουμε, από σένα όχι. Θα σου πω ρε φίλε 63, επειδή είστε λιμοτάγαρα να πούμε και επειδή δύο χρόνια τον έχετε κάνει τον Τζαβέλα ήρωα. Γενικότερα οπαδοί, δημοσιογράφοι, παραγωγοί κτλ. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που ψελίζεται και επειδή κάνατε τον Τζαβέλα συμβόλαιο και επειδή σας έχει κάνει γκόμενο στον Τζαβέλα, είμαι με τον Τζαβέλα ρε φίλε. Είμαι με τον Τζαβέλα ρε φίλε. Γιατί δύο χρόνια δεν παίρνετε από λόγια. Γιατί είστε βοηδομούσχαρα. Γι' αυτό είμαι με τον Τζαβέλα. Πολύ τώρα, ωραίος. Εντάξει. Άντε μπράβο, 63. Επόμενη γραμμή. Γιατί την ώρα που είναι να σας τα πούνε, όταν λιποτακτεί ο Τζαβέλας στο Καραϊσκάκι και εσύ λέει κατά τα χέρια από τα μπάκρε, φάτε να την τζαμπού τώρα από τον Τζαβέλα. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Άντε μπράβο. Καλημέρα. Καλημέρα, Τζαβλικέ. Πυρακριβέας είμαι. Καλώς τα παρακολουθώ πολλά χρόνια, τότε που είναι άγνωστος ακόμα. Ναι. Σαν Ηρακλειδέας πρέπει να είμαι ο πέμπτος που συμπαθεί σε όλους τους Ηρακλειδείς. Ο πέμπτος που? Που σε συμπαθεί, δεν πιστεύω πάνω από πέντε να συμπαθούν. Εδώ δεν με συμπαθεί ο κόκκινος, ρε φίλε, που κάνουμε εκπομπή. Εδώ με συμπαθεί ο ξένος άνθρωπος. Μέσου πέντε. Τι να με συμπαθήσει. Τρία-τέσσερα πράγματα. Το καλό για τον Ηρακλή είναι να μην ξανακατέβει Κυριακή να παίξει μπάλα καθόλου. Γιατί? Γιατί μείναμε λίγοι και δεν θα μείνει κανένα στο τέλος. Δεν γίνεται δηλαδή να χάνει από ποιον άλλο, Λιβαδιά, όποιο έρχεται κερδίζει. Δεν έχει νόημα, κατάλαβες. Η ομάδα του Ηρακλή δεν μπορεί να ανέβει από τη γάμα στη βήτα αυτή η συγκεκριμένη. Πέφτεις, δηλώνεις χρεοκοπία, ηρεμείς, συσπήρωση, δεν τρέχει τίποτα. Τι πάλι, εντάξει. Μήπως τι, η Ηρακλή γιατί γίνηκα μα για τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Εννοείται ότι δεν τρέχει και τίποτα. Ναι, αλλά τώρα δεν έχεις και λαό να σε γοητεύσει. Δεν μπορείς να διώξεις εκείνη τη δουλειά του Φαράου Γαϊούλη, δεν μπορείς. Άμα συνεχίζει να παίζει, δεν θα μείνει ούτε ένα. Θα φύγουν δηλαδή και οι παίχτες στο τέλος. Δεν έχει νόημα. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Αυτό που λέει. Τέλος πάντων, άστο να εκλέξει. Τα κολλητήλια και τον Παπαθανασάκη αυτά είχαν. Ναι, 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 ναι. Για τον Μπάουκ. Μπορώ να πω κάτι. Μπορώ. Άκου λέει. Το Λιονέλ Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο να φέρουν. Ο Μουρίνιο προπονητή. Κύπελο δεν παίρνουν. Το πράγμα δεν το συζητάω στο πράγμα. Κύπελο. Γιατί πολύ απλά αυτή η ομάδα έχει ένα παράξενο DNA. Εσύ ξέρεις ποιο είναι το DNA τους. Ναι, και το RNA. Ένα στον άλλο. Το πιάνει ο ένας στον άλλο από την εποχή Παντελάκη και μετά. Είχα αφήσει μπάλα, δηλαδή, όπου και να φέρω. Το Παντελάκη το σπάγανε στο ξύλο και μετά το κάνανε άγαλμα. Είναι γνωστά. Ο καλύτερος παράγοντας! Δεν είπα γραμμάδες. Του σκοτώνατε στο ξύλο τον ανθρωπάκο. Τώρα τελευταία έχει γίνει και κόμμα βασικά, ούτε ομάδα είναι, αλλά τέλος πάντων. Η
παοξίδες, άλλο οι παοξίδες, άλλοι αυτοί που δίκουν εντάξει και βελούδα τις παοξίδες, παοξίδες τα παιδιά, δύο λόγοι, ξέρω εγώ, αγαπάνε το ΠΑΟΚ, μέχρι εκεί. Ένα τελευταίο, κάνατε διάλειμμα ναι. Και το γύρισα λίγο ναι. Να ακούσω ρε παιδί μου με αυτό που κάνετε και το πει την Κυριακή. Ναι. Γιατί σας παρακολουθώ παντού. Ναι. Αυτός πραγματικά θα πάει καλά. Ναι. Δεν είναι σαν τους άλλους. Ναι. Γινήκατε ραδιοφωνική αντίπαλη ναι. Και δεν σταματάει να σε κράζει. Έτσι μόνο θα πάει καλά. Κατάλαβες. Εγώ φίλε. Κατάλαβες, σιγά τα είσαι. Εγώ φίλε, το βράδυ που κοιμάμαι, ξυπνάω το πρωί και λέω στο Θεό που πιστεύω εγώ, γιατί είναι άλλος αυτός. Α, καλέ μου Θεούλη. Πού κάνε να με βρίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα γαϊδούρια. Να με κλεβάσουν, να με πούνε ότι είμαι παλιωτόμαρο, κοπρίτης, ελεϊνός, τρισάθλιος και βρωμερός άνθρωπος. Τον άκουγα 5 λεπτά στο διάλειμμα και πέθανα να γελάω ότι η γυναίκα μου δεν είναι δυνατό. Έχω δημιουργήσει ψυχολογικά σύνδρομα σε ορισμένους ανθρώπους. Δηλαδή πραγματικά πιστεύω ότι στην κηδεία μου, αν θα ζουν, γιατί μπορεί να ψοφήσουν πιο μπροστά αυτοί από μένα. Πιστεύω ότι θα πανηγυρίζουνε. Ναι, έχω δηλαδή δημιουργήσει γίνεται, ψυχολογικά γίνεται, σύνδρομα. Ναι. Αυτό που λέει, πώς κάνεις αυτό το ωραίο το παιχνιδάκι, το θεατράκι με τον κόκκινο, α. Γιατί έτσι πάει και έτσι είναι όμορφο, νομίζουν ότι είναι σε όλους έτσι. Δεν πάει σε όλους έτσι. Α, κοίταξε, αυτά, όταν θα πας να βγάλεις κάτι το οποίο δεν το έχεις, εγώ πήγα να παίξω τερματοφύλακας με ένα 75, δεν το είχα. Βρε προπονιόμουνα, βρε έκανα έξτρα προπονήσεις, βρε έβαζα στα ποδάρια μου βάρη, πήγαινα έτρεχα στα χώματα, δηλαδή κάνω φοβερές προπονήσεις. Καψούρα, έχω κάνει ελαστικότητα, αυτό δεν έφτασε σε επίπεδο. Αυτοί τραβιούνται τώρα, να κάνουν αυτό που κάνω εγώ, δεν όσο και να τραβιούν. Ένα τερματοφύλακα, 1,90 εγώ, που πήγαινα να τον φάω, ας πούμε, που είχε και προσόντα και δεν μπορούσα ρε φίλε. Το πάλευα, το έκανα, έπεφτα, έκανα, δεν μπορούσα. Ήμουνα σωματικό. Ναι. Ναι, άλλο να το λες και να ξέρεις και να γελάς και άλλο να το λες και στα σοβαρά, να το πιστεύεις. Ναι, ναι, να το πιστεύεις, βέβαια. Εκεί είναι το γέλιο και το καλαμπούρι. Δεν είναι τάξη. Έχει διαφορά. Δηλαδή και με το πετάλι του το διασκέδασα πολύ. Ήταν ωραίο πράγμα. Μ' αρέσει που διασκεδάζεις. Χαίρομαι να ξεχνάς τα πραγματικά σου προβλήματα, να αφήνεσαι σε ένα μυθικό κόσμο. Εγώ ξεφεύγω και από τα δικά μου. Δηλαδή, μέσα από τις εκπομπές δημιουργώ και εγώ μια ατμόσφαιρα, ας πούμε, θολή. Μια εξωπραγματική κατάσταση, μια ψεύτικη, μια μέρα ουτοπία. Παραμέρα, μέσα από τις εκπομπές, ναι. Καμέρα παραμέρα κάθομαι, βλέπω τα βιντεάκια με μπουγάτσα. Τρέγια και τρελαίνομαι. Το δηλαδή, ναούμε, δεν τον άρεζες. Τι ωραία. Ναούμε, δεν θέλω να βλέπω τώρα. Το μαλάτο. Αυτή τη μορφή. Μαλάτος, ναι, λατρεία. Τι λατρεία, ρε φίλε. Τι λατρεία είναι αυτή. Τι γλυκό αγόρι είναι αυτό. Φανατικός, φανατικός. Εγώ, κύριε μου, δεν έχω επίπεδο δαπέδου. Καλό βράδυ, για χαρά. Είναι ο πέμπτος Ηρακλειδέας που με συμπαθεί. Οι άλλοι θα με σκοτώσουν. Πάμε επόμενη γραμμή. Αρχίσατε πάρα. Το πρώτο γκολ ύποπτο. Πολύ αμαρκάριστο τακουνάκι μάτος, εντελώς αμαρκάριστη σέντρα Πέλκα και παντελώς μόνος ο Ροντρίγκες. Έξι το ατρομή του και τον κοίταζαν. Δεν στο λέει. Και τα τρία του γκολ του Πάουκ λέει ο άλλος είναι ύποπτα. Στο πρώτο έξι αμυντικοί κοίταζαν τον Ροντρίγκες. Στο δεύτερο μόνος εντελώς ο Κουλούρης και στο τρίτο φάουλ ανούσιο εκτός περιοχής. 8-34 τρολάρι ασύλληπτα. Καλημέρα. Έλα Κωστά. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Ναι. Πώς είσαι, τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά είμαι. Έτσι, γιατί είδα να σου πω τακτικά πώς είδες χθες το μάτς. Τακτικά. Ναι. Τακτικά, φίλε, είδα μια ομάδα τον αντίπαλο, τον οποίο τον έχουμε γράψει κανονικότατα, τον Ατρόμητο, τον έχουμε υποβαθμίσει πάρα πολύ. Δεν τον υποβαθμίζει, γιατί εντάξει δεν έχεις κανένα καλό αποτέλεσμα. Ο Ατρόμητος δεν είχε καλό αποτέλεσμα. Όχι, ο Πάκ δεν είχε καλό αποτέλεσμα. Ναι, έχουμε υποβαθμίσει τον αντίπαλο, λέω. Τον έχουμε ρίξει πάρα πολύ κάτω. Είναι μια ομάδα, είναι η πιο κοντή ομάδα του πρωταθλήματος. Πριν το μάτσο είχα πει ότι χαμηλά ο Ατρόμητος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Με καινούς χώρους, με διεισδύσεις, με μακρινές μπαλιές, με ταχύτητα. Πολύ κοντή όμως ομάδα. Για να ψηλώσει την ομάδα του ο Κορακάκης, έβαλε ένα γαϊδούρι ξαροστόπερο το Ζησόπουλο στα αμυντικά χαφ, μαζί με έναν χαφ ακόμα που είναι μάπα. Πήρε ο ΠΑΟΚ το κέντρο, ήταν δύο κακοί χαφ. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ φουλάρε όπως φουλάρει σε κάθε ημίχρονο.
και μετά μένει από βενζίνες μετά το 60 λεπτό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε αυτό, ότι έμεινε ο ΠΑΟΚ από βενζίνη. Και όταν ο ΠΑΟΚ μένει από βενζίνη και μένει και από αμυντικά χαφ και από δυνάμεις, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει γενική αντοχή καλή τα χαφ του, το ίδιο έπαθε και στο Καραϊσκάκι. Το ίδιο έπαθε σε όλα τα μάτς, το ίδιο έπαθε με τον Πανετολικό εδώ μέσα που το 2-0 θα γινόταν 2-2, στημένο ήταν εκείνο. Καλά, συμφωνώ σε αυτό. Λοιπόν, έχουμε δει παρόμοια μάτς του ΠΑΟΚ να πέφτει η απόδοσή του. Βάλε ένα παίχτη λιγότερο που είναι ο κόφτης. Βάλε την κούραση του Φιωρεντίνα. Βάλε τον Ατρόμητο που είναι πολύ καλός και ψύχρεμος με την μπάλα κάτω. Βάλε τον Βαρέλα που είναι αρκουδιάρης. Έξω Κανίας που είτε δεν είναι, είναι ιστορία. Ο Άξονας έχει γίνει να πούμε και αργός γιατί έχει μπει και ο Σακχόφ εκεί. Απλά πράγματα. Το πήρε το μάτς Παλικανής για ο Ατρόμητος. Βγαίνει ο Ίβιτς και κατηγορεί τους παίκτες γιατί το 3-1-3-4 δύσκολα το χάνει ένας προπονητής. Ακόμα και αν δεν έχει αλλαγές. Άκου, Κωστή. Είμαστε χθες, βλέπουμε το παιχνίδι. Στο 2-0 δεν υποψιάζεται κανείς τίποτα. Εντάξει, θα χαθεί ένα τέτοιο παιχνίδι. Μετά εκεί, μετά την γκέλα και το πέναλτι που έκανε ο άλλος χωρίς λόγο και αιτία, λέω το φίλο μου, βάλω το επόμενο γκολ. Τα το δωράκια εδώ που μας δίνουνε. Σωστό, πώς το είδες? Το? Σωστό το ποντάρισμα. Ναι, εγώ ποντάρα τον Άρη σήμερα. Εντάξει. Τον πάω εκεί... τον περίμενα γκολ. Δεν περίμενα ότι θα χάσει 4-3. Τον Άρη τον είχα μυριστεί να πούμε. Δεν περίμενα. Γκολ, over, τα περίμενα αυτά, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Τι να πει, καλά. Έγινε Κωστή, καλή. Τα λέμε, για χαρά. Επόμενος κύριος, μάλιστα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούμε, φίλε. Καλημέρα. Λοιπόν, σ' ακούω πολλά χρόνια. Μάλιστα. Σήμερα η αλήθεια είναι, πήρα το θάρρος να σε πάρω τηλέφωνο λόγω και της ώρας. Πιο μπροστά δεν είχες θάρρος, δηλαδή. Όχι, είχα, πως δεν είχα. Απλά θέλω αυτή την ερώτηση την οποία θέλω να σε κάνω. Ναι. Πιστεύω ότι τέτοια ώρα μπορείς να απαντήσεις γι' αυτό. Α, άλλη ώρα δεν γίνεται. Μάλιστα. Είναι λίγο, ξέρεις, έχει και το φοβητσιάρι τον κόκκινο δίπλα σου να πούμε και... Αυτός γεννήθηκε για να φοβάται και να φωνάζει, ναι. Για να καλύπτει η κραυγή το φόβο του. Ακριβώς, γιατί θα πει όχι μη είναι μηνύσιμα, είναι δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, Ραπτόπουλες. Μάλιστα. Πιστεύεις ότι ο Σαββίδης θέλει τον ΠΑΟΚ μεγάλο? Θέλω λίγο να σκεφτείς πριν μου απαντήσεις. Και να μην το δει μεγάλο δεν θα στεναχωρεθεί, σου απαντώ. Να μην το δει μεγάλο δηλαδή. Αν δεν το δει και μεγάλο, δηλαδή δεν το βλέπω να στεναχωριέται. Ναι. Σου απαντώ έτσι διπλωματικά. Διπλωματικά, μάλιστα. Ναι, καταλαβαίνω. Ίσως και εις βάθος σε κάνω λίγο την ερώτηση που σου κάνω. Και ένα άλλο είναι ότι στον ΠΑΟΚ, λίγοι άνθρωποι, ας πούμε όπως και εσύ που γνωρίζεις πολλούς τόνους μπάλα, ως και εγώ ποδοσφαιριστή σε μικρότερα από τα αθλήματα, τοπικά, ερασιτεχνικά και μη, υπάρχει μια κοιλίδα. Ναι. Παικτών και μη παικτών. Έτσι. Που τη βλέπει, πιστεύω, το 60-70% των οπαδών, οι οποίοι γνωρίζουν ένα ελάχιστο ποδόσφαιρο, το βλέπουνε. Οι γύρω που το βλέπουν, αλλά το προστατεύουνε, πώς το ερμηνεύεις εσύ αυτό? Έχουν συμφέροντα. Έχουν συμφέροντα, ναι. Ναι. Αλλά γι' αυτό όμως που φαίνεται προς τα έξω στον ΠΑΟΚ, γιατί σε απορία ήμουν κι εγώ με σένα που ξέρεις τόσο μπάλα, που είπες ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα από την αρχή του καλοκαιριού. Γιατί να μην το διεκδικούσε? Γιατί καταρχάς, ναι, δεν έχει με έναν Ολυμπιακό ναι, προβληματικό, με μια, ναι, διαιτησία που πεζόταν που θα γύρει. Ναι. Με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος έκανε τρεις μεταγραφές στο κέντρο, τις οποίες περιμέναμε μία από αυτές να είναι πολύ καλή. Ναι. Με έναν Γκλάους που δεν περιμέναμε να κάνει τη χειρότερη χρονιά του φέτος. Ναι, γιατί να μην το χτυπούσε? Για ποιο λόγο δηλαδή να μην χτυπούσε το πρωτάθλημα? Δηλαδή εγώ επειδή τη χάνω να βλέπω και άλλα πρωταθλήματα, αυτό τον Γκανίας, που έχει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, που τον αυτό περίμενα... τον Γκανία, φίλε, εγώ σε εταιρεία μεταφορών δεν τον έπαιρνα. Ναι. Σε καμία περίπτωση, λόγω μούρης, αργότητας κτλ. Μου, ναι, θυμίζει πασοκοκουμουνιστή,
μεταβολής 79-80-81, τότε που οι κουκουέδες πηγαίναν στο Πασόκ και ήταν μεταξύ αξιρισιάς, απλησιάς και ξυρίσματος. Δηλαδή ήταν στο ενδιάμεσο. Διάλειμμα, φίλε. Τέτοιο πράγμα. Στο ενδιάμεσο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε, συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Τρία-τρία με ΠΑΟΚ, Άρης ΠΑΟΚ, ναι. Με Σεντετιέν, ναι. Με Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο το 79, ναι. Με Ηρακλή, ναι. Με Νιόνιο, ναι. Με Εργοτέλη, ναι. Με Αστέρα σήμερα. Και τρία μάτς με ΠΑΟΚ και Πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης. Γιάννης από Ορμίλια και Άρης Χαλκίδα. Ναι, τα βρήκε όλα. Τα βρήκε όλα. Ραπτά αυτά που λέει ο Σέρβος, τα κούμπερες εδώ και καιρό, έχει χάσει τα αποδυτήρια. Κατά 75% λέει. Μετά το 3-4 τα έχει χάσει κατά 110%. Αν δεν φύγει εδώ και τώρα την Κυριακή με Παναθηναϊκό, προβλέπω Magic Life το λέει, ημίχρονο κλαρίνο τελικό. Ο μόνος που το στηρίζει είναι ο φίλος σου, ο Άμπαλος λέει. Και ο μόνος που είναι ιδιώς λένε ότι με τη μαγιά του έκανε τούμπα να γεμίσει κάθε Κυριακή. Πάντως το γλύψιμο που κάνει στο Ριβάμ δεν το έκανε ούτε ο Γκους και τελειώνει εκεί το μήνυμα. Δύο χρόνια ρε Φαλακρέ, το διαβάζαμε. Ο Μαδριλένος Δημότης ασχολείται αν η ομάδα του θα πάρει το Champions League και ο Δημότης Θεσσαλονίκης ασχολείται με το αν θα πέσει ο Ηρακλής. Αν θα ανέβει ο Άρης ή αν θα κάνει ομάδα ΠΑΟΚ. Μω τη μιζέρια μου και την κατάντια μου. Κρίμα σε όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο σε αυτή τη μίζερη χώρα. Μάλιστα. Φαντάσου να ήταν στην ομάδα και ο Τζαβέλας και ο Γκαρσία, τι ασωτριό θα είχε πέσει στα ποδητήρια. Ποιος λες να είχε ποιον. Στο ισοπαλία τους βλέπω. Λοιπόν, πάμε στους πέντε που είναι στη γραμμή. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καταρχήν ο παδός του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ναι. Μια ομάδα, μια πόλη που γράφανε κάποιοι και σκάβανε γράφανε, ναι. Και σκάβανε το Λάκκο Αλωνών. Τελικά μου φαίνεται ισχύει για όλους. Ναι. Γιατί μου θυμίζει η δήλωση Σαββίδη, είμαι ιδεασμένος και δεν ξαναπάω στη Τούμπα, τη δήλωση Μυτιληναίου το 2003 ότι με ένα πέναλτι του Βρέντε στεναχωρέθηκα και δεν θέλω να ξανασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Είμαι αηδιασμένος. Έτσι είχε πει κι αυτός. Ναι. Έτσι και έφυγε από τον Ηράκλη. Ναι. Και τώρα ο κύριος Σαββίδης δηλαδή δεν αηδίασε με το στημένο παιχνίδι στις τηλεοπτικές άδειες, ίσως γιατί ήταν μέσα στο θέμα, και αηδίασε τώρα με το Ντούμπα. Με αυτά που γίνανε χθες. Αηδίασε, για. Αηδίασε και δεν ξαναπάει στην επιχείρησή του, ρε παιδί. Δεν πάει. Δεν πάω στην επιχείρησή μου. Ναι. Είμαι αηδιασμένος. Έχω δει 1.000.000 πράγματα στις επιχειρήσεις, αλλά εκεί δεν αηδίασα. Πάω να κάνω, ας πούμε, μια επιχείρηση και μου ζητάνε 500 δικαιολογητικά, μου τραβάνε
15 τρικλοποδιές, ναι. Ναι, 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 ναι. Έγιναν τα 1000 μύρια όσια με τις τηλεοπτικές άδειες, εκεί δεν αηδίασε και συνεχίζει να ασχολείται, ρε παιδί μου. Συνεχίζει να πηγαίνει, αλλά στον ΠΑΟΚ δεν θα ξαναπάει. Ναι. Και όλο τυχαίως γίνανε όλα μαζί αυτά τα θεματάκια. Γιατί τότε με το Μυτιλινέο, όταν είχε πει να γίνει μια ομάδα, μια πόλη ο Μυτιλινέος, είχαν συμφωνήσει και παράγοντες του ΠΑΟΚ, π.χ. κύριος Καλαφάτης, και παράγοντες του Άρη. Δεν θυμάμαι τον ποιος ήταν εκείνη την εποχή. Και ό,τι σχέδια γίνονται, δεν γίνονται από σήμερα για αύριο, γίνονται από σήμερα για μετά 20-30 χρόνια. Ναι. Έτσι, για να, όπως γίνονται και στην πολιτική. Έτσι. Πολιτική, ναι. Ναι, ναι. Πάντως βρήκες το θέμα σου σήμερα, πριν να είσαι μέσα στην καλή χαρά μετά τα χθεσινά με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Oh. Θα γελάνε και τα μουστάκια και όλα που δεν έχεις, έτσι. Δεν έχω μουστάκι. Ναι. Ήταν φανταστικό το θέμα το χθεσινό. Ήταν ωραίο. Χρειάζεται η ζωή τέτοια σενάρια, βέβαια. Ναι, η τάση αυτοκαταστροφής που είχε χθες ο ΠΑΟΚ και ετοιμάζεται και αυτό να μπει μέσα στο θέμα του Ηρακλή και του Άρη. Γιατί μιλάνε τώρα για τον Ηρακλή, ρε παιδί μου, και καλά κάνουν και μιλάνε. Και μιλάς και εσύ για τον κατεφραμένο Ηρακλή, ο οποίος είναι μόλις 8 βαθμούς πίσω από το μεγάλο ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Δηλαδή γελάει και όλοι οι φίλοι. Έτσι δεν είναι. Πάντως. Ο μεγάλος Σαββίδης μπορεί να δώσει 2-3 δανεικούς στον κύριο Καγιούλη για να σωθεί ο Ηρακλής. Τώρα θα δούμε τελικά αν θα παραμείνει. Κάτσε τώρα. Ποιος? Θα δούμε αν θα παραμείνει. Μετά το είμαι αειδιασμένος, δεν ξέρω να πάω στην Τούμπα, θα δούμε αν θα παραμείνει. Έχει πλάκα. Και άμα φύγει, ξέρει. Να κυνηγά τον Καγιούλη Ηρακλήδης και να φύγει ο Σαββίδης δηλαδή. Ναι, η πλάκα ποια είναι. Έχει η μεγαλύτερη πλάκα ποια θα είναι. Να φύγει ο Σαββίδης και ξέρει, δεν θα αφήσει χρέη εκεί. 20 και 10 και 5 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε τώρα για 40 εκατομμύρια το λιγότερο. Έτσι. Λες να τους πάρει την Τούμπα, όπως έλεγε ο Αντωνιάδης, με τα καρούλια και να φύγει. Ναι, αφού θέλουν να φτιάξουν το γήπεδο για να ονομάσουν και όλη η ομάδα Μακεδονία. Έτσι λέγαν τότε όλοι μαζί. Όλο το συνάφι ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής εκείνης της εποχής. Μακεδονία όπως λέγονται τα Σκόπια τώρα, σύμφωνα με τους Αμερικάνους που είναι σήμερα. Θα το ονομάσουν κάπως αλλιώς. Ναι. Θεσσαλονίκη μπορεί να το ονομάσουν. Μακεδονία για να εκπροσωπεί και τα Σκόπια. Γιατί άλλοι είχαν βγάλει και σκοπιανές σημαίες κάτι δε με κυρακλειδί τη πλάκα. Εντάξει, και Χρυσαβίδης πάντως για διαδηλώσει του κατηγορεί. Ναι, ναι, όχι, δεν κατηγορώ εγώ κανέναν ποτέ. Η απόσταση τη μεσημεριανή εκπομπή με τη βραδινή άρχισε να γίνεται χαοτική. Δηλαδή. Το επίπεδο τη μεσημεριανή από εκεί που ήταν ψηλά έχει κατεβεί πολύ χαμηλά και το επίπεδο τη βραδινή από εκεί που ήταν στη μέση και προ τα κάτω. Έτσι άρχισε να ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά. Πώς το εξηγείς αυτό, αν είναι έτσι όπως το λες? Το επίπεδο παρασύρεται καταρχήν το μεσημέρι από αυτόν που έχεις εκεί δίπλα, ο οποίος έχει σταματήσει να λειτουργεί πια ως δημοσιογράφος και ως παρουσιαστής, αλλά να κάνει τον, να νομίζω ότι είναι κλόουν στην εκπομπή. Και το επίπεδο το βραδινό έχει αρχίσει να ανεβαίνει από τότε που φύγανε οι δύο οι άλλοι κλόουν και πήγαν αλλού. Θέλεις να μου πεις ότι. Μιλούσαν εκεί για Ντεμέκ για τον Ηρακλή. Θέλεις να μου πεις γιατί είσαι ευφυής άνθρωπος ότι κλόουν στη μεσημεριανή εκπομπή μπορεί να είναι μόνο ένας. Ο άλλος ναι, δηλαδή είναι ημιτασιόν. Όχι, όχι, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα. Είπαμε δεν κατηγορούμε κανέναν εδώ, ρε παιδί μου. Όπως δεν κατηγορεί κανένα τον Τζαβέλα, ρε παιδί μου, ότι. Δεν τον κατηγορούμε δημόσια, αλλά απλώς τον πηγαίνουμε στη δεύτερη ομάδα. Είναι όμορφα πράγματα δηλαδή έτσι. Δεν ξέρουμε με ποιον τα βάλανε, φίλε. με το βασικό αριστερό μπακ της εθνικής ομάδος. Ναι, 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 ναι. Τον οποίο τον κάναν 500.000 ευρώ το χρόνο συμβόλαιο και αυτόν τον άνθρωπο τον βγάλανε τώρα στημένο ξαφνικά. Δεν ναι. Το ξέρανε. Όχι, κακός χαρακτήρας. 2 χρόνια δεν καταλάβανε. Ναι, ναι, ναι. Του κάνανε συμβόλαιο για να το καταλάβουν. Μιλάμε ναι, για τεράστια ναι. Ποδοσφαιρική ευφυΐα, έτσι. Πρέπει να τον πληρώσουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να καταλάβουν. Ναι. Για να καταλάβουν. Το τελευταίο φίλο στην κέντα στο πόκερ, ρε παιδί μου, για να το καταλάβει, ναι. Να δει ότι χάνει, πρέπει να το πληρώσει, ρε παιδί μου. Και ξέρει οι υποκριτές υπόξιδες, θυμήθηκα τον Αναστασιάδη. Δεν τον κοροϊδεύουνε που μιλάει τώρα με την Παναγιά. Τώρα είναι καλός άνθρωπος. Είναι ναι, ο Άγγελος, ναι. Αυτός ο άνθρωπος που τα έλεγε. Αλλά το γράφαμε ναι. Στα τέτοια μας όταν τα έλεγε. Απαπαπα υποκρισία σε αυτή την πόλη. Αχ, αυτή η υποκρισία. Σε αυτή την πόλη μόνο υποκρισία τελικά. Υπάρχει και γι' αυτό θα πάμε εκεί που οι θα άλλοι, πάμε. Οι άλλοι βάζουν ένα χάρακα
και με κράει ο ένας πιο μακεδονομάχος από τον άλλο ποιος είναι. Και τους έχει τρυπήσει εδώ ο Μαρινάκης, κατάλαβες, θεσμικά, τους έχει πάρει τα σόβρακα, τους έχει τρυπήσει δύο φορές την κούμπα. Είναι και πρώτος μάγκας, έτσι. Ναι, και οι άλλοι μετράνε με το χάρακα για να βρουν κανένα πελάτη πόσο μακεδονομάχος είναι ο ένας και πόσο... τι είναι αυτή ρε φίλε. Έλατε και αποδεικνύεται ότι είναι και πρώτος μάγκας και ο Μαρινάκης, ο οποίος μάγκικα ότι πάει έτσι και γνήσια και τους τρυπάει τα πάντα γνήσια, έτσι, στα ίσια. Τι να κάνω, φίλε μου, βάλομαι από τρυπιόζους, όχι μαφιόζους, από τρυπιόζους. Έτσι, χωρίς προσχήματα, άνευ προσχημάτων, έτσι. Βλέπω να μην πατάει στην τούμπα ο Ιβάν και να πηγαίνει, πώς το λένε, τι σέψει ο Φαλακρός εδώ, ο Αργιανός, πώς το λένε. Ο Γραμμένος. Βλέπω το Γραμμένο να παίρνει το αεροπλάνο και να κατεβαίνει στο Μαρινάκι κάτω και στους άλλους. Βλέπω να κατεβαίνει στο Μελισανίδη. Τον γιατί βλέπω ορφανό. Πέρα στην επιχείρηση, ναι. Στην επιχείρηση του Σαββίδη πρέπει να αποφασίζει άλλος. Είναι καινούργιο αυτό. Βλέπω το Γραμμένο να τον παίρνει φύλακα στη Σουρωτή ο Ιβάν. Ναι, στα τσιγάρα δηλαδή που κάνει. Το βλέπω φύλακα στη Σουρωτή. Στα τσιγάρα που κάνει στη Ρωσία, αποφασίζει άλλος. Ναι. Άλλος αποφασίζει πώς θα πάει η επιχείρηση, ρε παιδί μου. Έχει βάλει έναν εκεί γιατί αηδίασε από τα τσιγάρα. Δεν πηγαίνανε, δεν είναι καλά τα τσιγάρα που βγάζουν και αηδίασε και έχει βάλει έναν αποφασίζει άλλον. Έτσι λειτουργούν στις επιχειρήσεις. Είναι καινούριο αυτό. Άντε καλημέρα να έχουμε. Λέει ο Βασίλης από το κέντρο ότι αυτοί είναι ικανοί λέει, να χρεώσουν έξτρα λέει, τις προπονήσεις της Β' ομάδος στους γονείς των παιδιών λόγω παρουσίας διεθνή ποδοσφαιριστή. Γιατί ρε. Ναι. Πάμε. Λες αυτό καινούργιο σενάριο. Ναι. Φαντάζεσαι. Λες, να πει λες ότι... και εκεί τα λεφτά στο μυαλό τους. Ξέρω κι εγώ. Όλα παίζουν, όλα παίζουν, όλα. Δεν μου λες, ο Τζαβέλας μπορεί να παίξει με τη δεύτερη ομάδα. Όχι, δεν είναι ΚΑΠΑ 20. Είναι ΚΑΠΑ 30. Έχει δικαίωμα, μου φαίνεται, δύο πάνω από τα 21, από τα 23 να παίζουν. Είναι ΚΑΠΑ 29, λες να μπορεί να παίξει. Βέβαια. Στην εθνική. Λες. Αφού τελικά έτσι όπως έπαιζε ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, σε όλα τα παιχνίδια και βγήκε MVP, ήταν ο πιο νέος από όλους. MVP ο Τζαβέλας δύο χρόνια, συμβόλαιο ο Τζαβέλας 500 χιλιάρικα, βολτίτσες με το γιο του Προέδρου για ποτάκια. Και ναι. Λες να μάλωση καινούριου. Ξέρεις τι μου θυμίζει ο Τζαβέλας. Με τη νιόπαντρη του Γιωργάκη και να έγινε όλο το επεισόδιο. Γιατί αυτές οι γυναίκες ιερό και όσοι δεν έχουν. Το έπαιρνα σε Κροατή στο μεσημέρι. Άκουσα. Ναι, ναι, ναι. Το πιο πιθανό σενάριο, Ο Τζαβέλας μου θυμίζει τον Κορμαρί. Τον Κορμαρί που τον αποθέωσαν οι άλλοι σαν Μέση και μετά έπαιξε στη Γάμα Εθνική. Έτσι και αυτός. Από MBV. Ξαφνικά θα πέσει και αυτό στα τάρταρα στη Β' ομάδα. Όχι τάρταρα, τάταρα τα λέει ο κόκκινος. Τάταρα. Ναι. Τα τάταρα. Ναι. Πάμε τέσσερις τελευταίες για σήμερα. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Ναι. Βγάλαμε κύριε κλειδί σήμερα. Ναι. Βγήκανε. Ναι, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Είμαι ο Γιώργος ο Βλάσης από την Πολύχνη. Είσαι ο Γιώργος ο Βλάσης από την Πολύχνη. Ναι. Ναι. Το Τσαβέλα πώς τον βλέπεις. Μια χαρά το βλέπω. Δύο χρόνια στη Μάπα τον έβαγες αρχηγός στον ΠΑΟΚ. Σε χαλάει. 30 χρόνια ΠΑΟΚτης είμαι. Τι να πω, είμαι πολύ στεναχωρεμένος. Έλα ρε φίλε, έχουν περάσει Γκαρσίες, έχουν περάσει Τζαβέλες. Έχουν περάσει πολλοί λαϊκιστές εκεί πέρα. Βέβαια. Ήμουνα το μεγάλο ταλέντο και δεν έπαιξα μπάλα εγώ και έπαιξε Τζαβέλας. Τι να κάνουμε, μας πλήρωνε ο μπαμπάς σου, τι να κάνουμε. Ρε. Εξάλλου εκεί στην Πολύχνη πλατυπόδιδες είστε όλοι, παλαιστές. Την μπάλα δεν ξέρετε την κλωτσάτε. Να τα! Επειδή έχουμε 30 κιλά λίπος. Είστε παιχλιβάνιδες εκεί. Εντάξει τώρα. Σκίζετε την τράπουλα. Σκίζετε την τράπουλα με τα δυο χέρια μέχρι να πεις κείμενο. Ναι. Και ας πω κάτι. Ναι. Πάνε κολυμπάνε στα βαθιά χωρίς να ξέρουν κολύμπι. Χωρίς μπρατζάκια. Ναι. Οι μάγκες να πούμε. Τώρα με τα 500 χιλιάρικα το χρόνο που δεν θα θέλει να τα πληρώσει ο Ιβάν και ο Γιωργάκης. Ναι. Θα λέει μπαμπά τι θα κάνουμε εμείς από την Πολύχνη, με ποιον είμαστε. Με τον Ιβάν, με τον Γιωργάκη, με τον Τζαβέλα, με ποιον. Με τον Ίβιτς, τη μούμια του Φαραώ, με ποιον. Με ποιον είναι η Πολύχνη εκεί. Με τον Τζαβέλα. Μπράβο να χαρώ το φίλο μου. Μπράβο, πρόδευσες. Επόμενη γραμμή. Με τον Τζαβέλα είναι η Πολύχνη. Οι παιχλιβάνιδες. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα, ναι. Γεια σου, φίλε. Σε πήρα και χθες, έχω πει να μην σε παίρνω, να κάθομαι μόνο να σε ακούω, αλλά όντως τσιμπάμαι αρκετά σε αυτά που λες. Τσίμπησες, Και πήρα, είπα να σε πάρω παλιά τηλεφωνάκι. Καλά έκανες.
αντιδραστικά έτσι όπως το πας, κανονικά, καλά εξηγέσαι, γιατί όντως... Όταν λες αντιδραστικά, τον... δηλαδή πώς το πάω αντιδραστικά? Όταν είχε γίνει το σκηνικό με τον Άγγελο και τον Τζαβέλα. Ναι, διώξατε τον Άγγελο και κάνετε τον Τζαβέλα αρχηγό. Και ο ιδιοκτήτης έβγαινε με τον Τζαβέλα. Μάλιστα. Εγώ τι να κάνω τώρα δηλαδή, και ένας κοινός θνητός, να μην τον υποστηρίξω τον Τζαβέλα σε μια δύσκολη στιγμή. Ναι. Έστω διακριτικά υπέρ του Άγγελου. Να σε ρωτήσω, το ότι υπάρχει, το ότι υπάρχει μια περίπτωση, ας πούμε, μέσα στον ΠΑΟΚ, να υπάρχει μια νοσηρή κατάσταση, η οποία πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Δεν υπάρχει, ας πούμε, σαν ενδεχόμενο. Εσύ τι πιστεύεις? Εγώ δεν θέλω να σταματήσει να υπάρχει αυτή η νοσηρή κατάσταση στις ομάδες. Δεν συμφέρει επαγγελματικά. Δεν με συμφέρει οι ομάδες. Με συμφέρουν οι τζαβέλες εμένα. Εγώ που είμαι ένας πουκαρά, ας πούμε, που πάω κάθε εβδομάδα στο γήπεδο. Ναι. Τι πρέπει να κάνω για να σταματήσει αυτό το πράγμα? Τίποτα. Ό,τι έκανες δύο χρόνια τώρα θα κάνεις και τώρα. Την πάπια θα κάνεις. Να σου πω όμως. Ξέρεις γιατί θα κάνεις την πάπια? Γιατί άμα σου φύγει ο Ιβάν, θα πάει να παίζεις και εσύ με το σουβλί γι' αυτό. Άκου λίγο να σου πω. Θα σου έρθει ο Βιολίδης πάλι πίσω, κατάλαβες. Γι' αυτό κάνεις την πάπια. Λέω εγώ. Γιατί άμα είχες καβάντζα κανέναν άλλο Σαββίδι, θα φώναζες τώρα. Θα μάρσανε το λαρίγκι σου. Εσύ λες ότι δύο χρόνια με τον Τζαβέλα είχαν την πάπια. Εσύ τι κάνεις, τη χεί να κάνεις. Πες μου εσύ τι κάνεις. Εφόσον η ομάδα υπάρχει, πώς να σου πω, δηλαδή σε κανονική αγωνιστική εξέλιξη, τι θες να κάνεις, να βγαίνω και να είμαι ο γραφικός? Όχι ρε παιδί μου, μα δεν σε κατηγορώ. Εγώ δεν σε κατηγορώ που είσαι πάπια. Καλά κάνεις και την κάνεις. Και εγώ δεν με κατηγορώ που υποστηρίζω τον κύριο Τζαβέλα. Εναντίον του κύριου Ίβιτς είμαι. Αυτή τη στιγμή όντως αυτό που λες εναντίον του Ίβιτς. Βεβαίως. Το θεωρώ μεγάλο δειλό να πάει να δώσει τους παίκτες μετά από ένα αποτέλεσμα δυσάρεστο για την ομάδα του. Κοιτάει να φυλάξει το πισινό του. Σέρβικα φέρεται. Ωραία. Εγώ όταν έγινε χθες αυτό το πράγμα... Το ίδιο θα έκανα κι εγώ. Κι εγώ το πισινό μου θα κάλυπτα. Το θέμα όμως αυτό που λες, ποιο είναι... Δεν το κατηγορώ. Απλά... Ότι ο Αναστασιάδης, ναι, αυτά όταν τα είπε... Ναι. Ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά. Ναι. Και με τον Αστέρα Τρίπολη, είχα πάει και εκεί πέρα στην Τρίπολη και έβλεπα εκεί κάτι. Στην αντεπίθεση που έκανε ο Γιαννιώτας, ο Τζαβέλας έκανε τζόκινγκ. Ο Τζαβέλας έστριβε κατά το κόρνερ, πήγαινε μόνος του, ο Ράτσος το είχε ρίξει στο τζόκινγκ. Πολύ καλά. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ. Εγώ αυτά τα είπα όμως, αν δεν κάνω λάθος. Τα είπες, ναι, ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση μέσα στην ομάδα. Εάν υπάρχει, εσένα δεν συμφέρει να σταματήσει όπως είπες. Εάν εσύ έχεις ένα παράγοντα, το Γιώργο το Σαββίδι, που τον βολεύει, εμένα γιατί να μην με βολεύει? Θεωρείς ότι τον βολεύει το Γιώργο το Σαββίδι αυτή η κατάσταση? Γιατί άμα δεν τον βόλευε, γιατί να γίνει φίλος με τον Τζαβέλα, αφού παλιωτόμαρο Τζαβέλας, κατά την ποδοσφαιρική διάλεκτο τον ΠΑΟΚΣΥ. Αυτή είναι η μαγεία του να είσαι ΠΑΟΚ, αυτό που λέω, ότι δεν ξέρεις να το αφήσεις. Και εγώ αυτή τη μαγεία γουστάρω στον ΠΑΟΚ, ρε φίλε, μ' αρέσει. Πώς να το κάνουμε? Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε κάτι. Βέβαια. Καταλαβαίνεις. Και κάτι τελευταίο να σου πω, επειδή ακούω και. Καταρχάς, καταλαβαίνω με κάποιε τέτοιε ήττε και τέτοια τραυματίσματα και οτιδήποτε αλλαλού μου γίνονται στον ΠΑΟΚ, πόσο μεγάλο είναι ο ΠΑΟΚ. Και κάτι φορές ξεχνιέμαι. Όταν δηλαδή η μόνη παρηγοριά σε κάποιον, παρηγοριά στον άλλο, μέχρι να βγει ψυχή του, λέγανε παλιά. Καλέ, ο ΠΑΟΚ ξύ όταν χάνει. Όταν χάνει και αδικείται. Κάτι ομάδε τη γειτονιά εδώ γύρω που είναι πάνω σε κλείσο κρεβάτι, να πούμε και ψυχο. Αυτόν είναι, ξέρω εγώ, και τις βλέπω και παίρνουν έτσι ένα θάρρος, μια ανασούλα και λέει: όπα, παιδί μου, εντάξει, θα χαρούμε. Και εσύ τις μεγάλες ομάδες δεν μπορείς να τις δεις. Μόνο τις ομάδες της γειτονιάς μπορεί να δεις για να χαρείς. Με την κατάντια σου. Εσύ μπορεί να δεις για να χαρείς τις δύο ομάδες της γειτονιάς, αλλά δεν μπορείς να κοιτάξεις την τρίτη ομάδα της γειτονιάς, γιατί είναι η μόδη ομάδα που πήγε ανοιχτά εναντίον του Ολυμπιακού. Ενώ εσύ ψήφισες τον Καγκάτσι. Περαστικά σου φίλε, επόμενη γραμμή, για χαρά, για την Καλαμαριά, για την Καλαμαριά σε μιλάω. Πάμε επόμενος. Έλα ρε Κωστή. Καλώς το. Τι κάνουμε? Μια χαρά, να πάρουμε ρε Γιάννη και αυτόν τον φουκαρά που φωνάζει. Φίλε, ξέρεις τι κάνουμε? Ψυχογράφημα. Πώς γίνεται καρδιογράφημα, εγκεφαλαιογράφημα? Εμείς κάνουμε ψυχογράφημα. Και ξέρεις τι κατάλαβα? Ψοφάει ο ΠΑΟΞΙΣ ή να δικείται ή να χάνει. Άμα κερδίζει ο ΠΑΟΞΙΣ, ξενέρωτος είναι. Άμα δεν φάει μια τεσσάρα μες στην τούμπα, δεν φάει καμιά αδικία από τον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να ξυπνήσει. Σ' ακούω τώρα. Ναι, γιατί έτσι μας βολεύει να χρυσώνουμε το χάπι, Κώστα. Δεν ξέρω τι χάπι παίρνετε εσείς. Εγώ πάω στο δικό μου το χάπι που παίρνω, χρυσό δεν είναι μια φορά. Λοιπόν, ναι. Άκουσα μου εγώ να σου πω κάτι. Μάλιστα.
Έχεις δίκιο, εσύ λες ότι είσαι με τον Ίβιτς, τα έχεις. Όχι, φυσικά, γιατί να τα έχω με τον Τσαβέλα. Τον έκανα δύο χρόνια Θεό, τον έκανα MVP, τον έκανα συμβόλαιο, τον πήγα στην εθνική ομάδα για να τον βρίσω για ένα μάτς που θα χάσει ο ΠΑΟΚ, που δεν χάνει και κανένα τίτλο. Έχασε ναι, τέσσερα. Ένας γελάει, χαζός είναι, πολύ γελάνε, κάτι ξέρουν. Ποιοι πολύ γελάνε? Ναι, δεν μπορεί ο Αναστασιάδης να έχει πρόβλημα με τον ίδιο ΠΑΟΚ. Και γιατί δεν το στηρίξατε τον Αναστασιάδη, το θυμηθήκατε τώρα? Αφού είναι χαζός ο Αναστασιάδης. Βλέπει την Παναγία Μαντώνα. Όχι, ο Αναστασιάδης δεν είπαμε ποτέ. Χαζός είναι, αφού είναι μπούφος ο Αναστασιάδης. Παροχημένο. Είπαμε ότι είναι γραφικός. Α, είναι γραφικός. Φάει τον Τσαβέλα τώρα 500 χιλιάρικα, αφού είναι Αναστασιάδης γραφικός. 500 χιλιάρικα μπορεί να έφαγες, γιατί μπορεί να δημιουργούν οι δημόσιες σχέσεις που Τσαβέλα. Και εμένα, και εγώ τι να σε κάνω. Με το αφεντικό. Εσύ τώρα τον Τσαβέλα βρίζεις ή το αφεντικό? Όπα, εγώ δεν βρίζω κανέναν. Ούτε εγώ βρίζω κανέναν. Εσύ τι κάνεις? Εγώ στεναχωριέμαι. Ναι. Εγώ στεναχωριέμαι για αυτή την ομάδα, γιατί τώρα. Γιατί στεναχωριέσαι, μια χαρά είναι η ομάδα. Όχι, άκουσε. Αλφα εθνική είναι. Από τη στιγμή έμα... που έχεις μεγαλομέτωχο, ναι, είσαι υγιής οικονομικά, ναι, και, έχεις, και πλέον μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να βγαίνουν άλλα προβλήματα στον αέρα, ναι, ναι, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω στο 3-1 να κερδίζει και η ομάδα να χάσει 3-4. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Σαν παξού δεν μπορώ. Όταν έβαλε 3 γκολ την Φιωρεντίνα, το χώνεψε. Δεν είναι λογικό. Γιατί η Φιωρεντίνα να βάλει 3 γκολ είναι λογικό. Δεν έπαιζε ούτε ο Γλυκός, δεν έπαιζε ούτε ο Μαλεζάς, δεν έπαιζε ούτε ο Τζαβέλας, δεν έπαιζε ούτε ο Θανασιάδης και πέταξα 3 μπαλάκια μέσα στο τέτοιο. Ναι, δεν είναι ύποπτο αυτό. Δεν είναι. Γιατί? Και ο Ίβιτς, ναι, αν θα μου πει εμένα ότι θέλει ένα τέτοιο, μπορεί να βρει και το σωστό timing για να το κάνει και να βγει, για να βγει ανανεωμένος. Μάλιστα. Και υγιής από όλο αυτό. Ναι. Και αν υπάρχουν όντως αυτά τα άτομα μέσα στην ομάδα, ναι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην στηρίξω ο Ίβιτς. Ναι. Στήριξε τον Ίβιτς, να βγεις 13ος. Να βγω 13ος. Ναι. Γιατί επειδή παίχτες κάνουν τον προπονητή, Τώρα το κατάλαβε. Ο Κάνιας που έχει καταπιεί τόσα χιλιόμετρα στη Βιρμένα Division. Με την. Τώρα καταπίνει κάτι παπάτσικα εδώ. Περίμενε λίγο. Ναι. Είναι σωστό σαν επαγγελματικό να κάνει αυτό που κάνει στο 3-2. Τι έκανε, ρε φίλο άνθρωπο? Πρέπει να βγάλει την μπάλα με το χέρι. Τι έπρεπε να την αφήσει, να μπει μέσα. Ναι, να μπει μέσα. Άμα μπει μέσα είναι 3-2 και παίζει με 11. Ναι. Δεν το κάνει σιγουρά 90% 3-2 και είσαι και με 10. Ρε φίλε, εσύ πιστεύεις ότι ένας ποδοσφαιριστής την ώρα που γίνεται μια φάση μπορεί να σκεφτεί ένα τέταρτο? Όχι. Λοιπόν, τέταρτο. Όχι, γι' αυτό για μένα ο Κάνιας είναι από τους καλύτερους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν μου λες, αν το έβγαζε ο Κάνιας. Εγώ δεν κάνω. Ο διαιτητής έλεγε παίζεται, θα ήταν καλός ο Κάνιας. Το ορίστε. Αν ο Κάνιας, όπως ο Μανιάτης, το έβγαζε, ναι, και ο διαιτητής έλεγε παίζεται, θα ήταν καλός. Στη μια φάση ο Τζαβέλας. Στο γκολ το πρώτο που σοφαρίζουμε και που μειώνουμε κεφαλιά. Ναι, μάλιστα. Η μπάλα πάει στο κόρνερ και είναι έτσι πως παίρνει στυλ ο παίχτης για να κάνει τη σέντρα. Μάλιστα. Είναι δεδομένο ότι θα κάνει σέντρα με το στυλ που παίρνει. Βεβαίως, ναι, και. Έτσι, η σέντρα είναι πολύ μακρινή και, μάλιστα, η μπάλα έχει πολύ χρόνο για να φτάσει με τα καρέ. Πολύ ωραία τα λες. Πού καταλήγει? Ο Τζαβέλας την παρακολουθεί και είναι εκτός φάσης. Μάλιστα. Δεν μου λες. Στο τάκλιν. Ένα-ένα. Ναι. Έχεις προπονητή, ναι, εσύ τώρα εκεί στον ΠΑΟΚ? Τι? Έχεις προπονητή στον ΠΑΟΚ εσύ? Έχω προπονητή, ναι. Ποιος είναι σέντερφορ στον Ατρόμητο? Ποιος είναι αυτός ο Ταλέκ, πώς το λένε? Ο Λεταλέκ. Τι μπόι έχει ο Λεταλέκ? 1,90 πόσο είναι? 1,92. Ο Βαρέλα τι μπόι έχει? 1,94. Ποιος πρέπει να μαρκάρει εκεί? Ο Τζαβέλας. Γιατί ο Τζαβέλας, φίλε? Ο Βαρέλα πρέπει. Γιατί? Ο Βαρέλα πού είναι στον γκολ? Γιατί? Ναι, γιατί? Γιατί παίζει αριστερό κεντρικό αμυντικό. Παίζει ζώνη, ε. Όπα, περίμενε ρε εσύ, Κωστά, μπάλα, θα μιλήσουμε. Παίζει αριστερό σέντερ μπακ ο, ναι, Τζαβέλας. Και ο άλλος παίζει δεξιό. Και είναι στο χώρο ευθύνης του Τζαβέλα ο παίκτης. Ναι. Ναι, τι αλλά, ναι, ο παίκτης... Η μπάλα πάει στο δεύτερο δοκάρι. Ναι, περίμενε, δεν ακούς όμως. Περιμένω, ακούω. Ένας προπονητής που ξέρει από ποδόσφαιρο και ξέρει να φτιάχνει άμυνα, έχει, ναι, δώσει εντολή, έχει δώσει, ναι, εντολή να πάει στο δοκάρι. Όχι στο δοκάρι, να μην μαρκάρει χώρο τον παίκτη, να τον πιάσει ο Βαρέλα. Αλλά επειδή, ναι, δεν έχει προπονητή, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Πάμε επόμενη, γιατί, γραμμή. Επόμενη γραμμή, τι γιατί? Δεν έχει γιατί. Δεν Περίμενε, έχει. Γιατί. Δεν κλείνει. Μα δεν κλείνω. Σου λέω, όχι, γιατί με δεν μαρκάρει χώρο στον αέρα ένα σέντερ μπακ. Όπα, περίμενε. Δεν έχει. Σου μιλάω για μπάλα εγώ τώρα. Τεκμηριωμένα δεν θα σου πω. Εγώ τεκμηριωμένα. Το γκολ, ναι, το μετά το 3-3. Ναι.
Το 3-3. Ναι. Κάνει τάκλινο Τζαβέλα στο χώτο. Ναι. Και τι, κάνει. Ο Βαρέλα του δίνει την μπάλα. Ρε φίλε, ο Βαρέλα κάνει τσαφ στο Βαρέλα. Στα δύο γκολ που τρώει ο ΠΑΟΚ. Το Βαρέλα κάνει τσαφ. Στο δύο... Το τάκλινο του Τζαβέλα που είναι σε κανένα γκολ δευταίο. Σε κανένα γκολ δευταίο Τζαβέλα. Σε βολεύει, Κωστή, άκουσε με λίγο. Σε κανένα γκολ δευταίο Τζαβέλα. Σε τη δουλειά που κάνει στη Θεσσαλονίκη. Σε κανένα γκολ δευταίο Τζαβέλα. Δεν βολεύει να υπάρχει ο Τζαβέλα στον ΠΑΟΚ. Πώς είπες. Εμένα σαν οπαδό και να αγαπά αυτή την ομάδα. Τύπου σαν του Τζαβέλα που να με κάνει τζόκινη στην Τρίπολη μέσα και να με κρεμάει την ομάδα. Ρε βλάχο Παόξι. Να με κρεμάει. Ε, βλάχο Παόξι, τώρα το θυμήθηκες. Εγώ δεν το θυμήθηκα τώρα. Εγώ σου λέω μερικά πράγματα τεκμηριωμένα. Όταν έκανε συμβόλαιο ο Κοντός τον Τζαβέλα, πού ήσουν εσύ, ρε βλάχο Παόξι. Μπορεί να ήταν εισαγωγή του Γιώργου του Σαββίδη. Πώς είπατε. Μπορεί να ήταν εισαγωγή να γίνει ανανέωση του Γιώργου του Σαββίδη. Ποιο πληρώνει στον Παόξ. Ποιο πληρώνει στον Παόξ. Ναι. Ο Σαββίδης. Γεια χαρά. Ναι. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Δεν πληρώνει ο Σαββίδης. Πολύ ωραία. Πάμε επόμενη γραμμή. Γιάννη, πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενος κύριος. Μάλιστα. Έλα, Κώστα. Έλα, φίλε. Έλα, Κρίσο από Αμφιάλη. Θυμήθηκε ο Παοξής μετά από δύο χρόνια να πιει 700 φραπέδες, να ξυπνήσει και να δει τον Τζαβέλα ότι είναι παλιωτόμαρο. Δεν τραβάτε να μην πω τι βραδιάτικα, ρε. Για πες μου, ρε φίλε, από την Αμφιάλη. Έλα, ρε Κώστα, ο Κρίσος από την Αμφιάλη. Γεια σου, ρε Χρήστο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θέλει να τους δώσει το πρωτάθλημα και αυτοί δεν θέλουν να το πάρουν. Δεν τι να κάνει άλλο Ολυμπιακός. Τι να κάνει άλλο Ολυμπιακός. Τους λέει πάρτε το πρωτάθλημα και αυτοί δεν θέλουν. Τι να σε κάνω εγώ το. Τι να τους κάνω εγώ τους άλλους. Θα φέρει πάλι στο παλιό την Κυριακή με τον Λεβαδιακό, πάλι δεν θα θέλουν να το πάρουν. Ο Ολυμπιακός θα από εκεί πέρα ο Μαρινάκης. Αφού τους δίνει προσφορές, τι να κάνουμε. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Ολυμπιακός λέει πάρτε το πρωτάθλημα και αυτοί δεν μπορούν να κερδίσουν. Έχει ένα 94 το Λετάλε και ένα 94 το Βαρέλα. Δεν του λέει του Βαρέλα, ξέρεις τι, στον αέρα όταν πες εκεί θα πας κολλητά. Δεν πήγε ξέρω Τζαβέλα. Μα ο Τζαβέλας είναι μέχρι τους όρχης του Λετάλεκ. Και ο Παοξής τώρα κρύβει την μπάλα. Κώστα. Τι να πω. Κώστα. Ναι. Μετά κάτι άλλο. Εγώ αν ήμουν Σαββίδης έρχεται και του λέει ο Ίβιτς ή εγώ ή αυτή. Εγώ αν ήμουν Σαββίδης θα έλεγα πάρτε τον Μπούλο και εσύ και αυτοί θα φύγουν. Και τα πολιτήρια θα καθαρίσω από την αρχή. Τι εγώ ή αυτή. Και οι δύο πάρτε δρόμο και αυτοί που θέλεις και εσύ πάρε δρόμο και φυγέτε. Θα τους καθάρισω όλους. Ή εγώ ή αυτή. Ή εγώ ή αυτή, τι είναι αυτά τα πράγματα. Σέρβο τώρα, ή εγώ ή αυτή. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, είναι προπονητής τώρα αυτά τα πράγματα, εκθέτει τώρα μια ομάδα ολόκληρο τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Αυτή και αυτό. Πάρτε τον Μπούλο και φύγετε όλοι σας. Εν τω μεταξύ διαβάζω κάτι δημοσιεύματα, Κώστα, εδώ στο ίντερνετ και λέει για τη λίστα του Μίχελ, πρέπει να το ξέρεις. Ναι. Έχει έρθει, μάλλον μετά τον Πανιόνιο πρέπει να έρθει. Ο Σεργέι Βρεμπρόφ είναι ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου, είχε επαφές με αυτόν. Ναι. Έλα ρε τώρα και τον άλλο τον άμπαλο που με έφερε τον Μπίζεσβάρ, τον Σαχόφ και τον Βαρέλα τώρα. Α, παρατήστε με τώρα με τον διαιτητή τώρα. Τον πιάνω τον Πισινό τον άλλο να έφερε τον άλλο την τρομοκρατική μούρη εκείνο, πώς το λέγανε τον Σισιακόφ τώρα. Τους έχουν φέρει 4 τόνους παλτά τώρα. Άντε είπα, τώρα τους τον Τζαβέλα τώρα, τα παλτά τώρα. Άσε με καημένε. Θυμηθήκανε μετά δύο χρόνια οι Παοξίδες ότι ο Τζαβέλας είναι κακός χαρακτήρας. Τι λέτε ρε. Πάσε ρε τώρα. Εν τω μεταξύ ξέρεις τι γίνεται τώρα. Μιλάμε Παοξίδες εδώ κάτω. Μου λέει ρε Χρήστο, λέει ρίξαμε τρία γκολ. Εμείς φάγαμε τέσσερα. Τα τέσσερα που φάγαμε δεν τα λέμε. Τα τρία που ρίξαμε λέμε. Όταν πάει ο Πάοκ μέσα στην Τότεναμ και κερδίζει, είναι καθαρό το μάτς. Άμα χάνει με τον Ατρόμητο εδώ μέσα, είναι στημένοι παίκτες. Άστε να δεις και ο διαιτητής ήταν καθαρός. Δεν έχουν να πούνε τίποτα για τον διαιτητή. Εδώ στην Τούμπα μέσα, μια χαρά. Ναι. Γιατί τι ήταν. Τίποτα, ήταν άψογος. Φυσικά και ήταν άψογος. Δεν μίλησε κανείς για τον διαιτητή. Τίποτα, αυτό θέλω να πω. Δεν είχε μάμο τίποτα. Και κλείνοντας Κώστα, κλείνοντας, πολλοί φίλοι Ολυμπιακοί και δεν ξέρω αν έχεις και εσύ παράπονα, δεν ξέρω γιατί. Όλοι οι Ολυμπιακοί σε αγαπάνε, λέει, και δεν σε έχει βρίσει κανένα στα 3-4 χρόνια που είσαι. Κανένας δεν με βρίζει στην πραγματικότητα. Ολυμπιακοί τουλάχιστον δεν ξέρω γιατί. Αλλά οι Ολυμπιακοί δεν σε έχει βρίσει κανένα. Μόνο Αργιανοί με βρίζουν εμένα. Έτσι, Ολυμπιακοί σε αγαπάνε. Για χαρά σου Κώστα Καλλινίκα. Ούτε Παναθηναϊκοί, ούτε Αεξίδες, ούτε Παοξίδες. Μόνο Αργιανοί με βρίζουν εμένα. Τελευταίο. Καλημέρα. Μιχάλης από Γεωργιά. Έλα φίλε. Τι λέει, όλα καλά. Μια χαρά. Καταρχήν ο Ίβιτς δεν μίλησε όταν ήταν να μιλήσει. Βγες τον Ιούνιο, Ιούλιο και πες. Μου φαίνεται τον Γκανίας, μου φαίνεται τον Μπίσεσβαρ. Εγώ τι να τους κάνω αυτούς, αδερφέ. Μου φέρουν ένα μισό πνευμόνι, τον Γκάνια διακόφτη. Αντί για να φέρουν ένα αθληταρά να τρέχει. Και βγαίνει τώρα και μιλάει για τον Τζαβέλα.
Ποιο ο Ίβιτς. Ο Ίβιτς που είχε κρεμάσει την ομάδα πόσες φορές με κόκκινες σε ένα ντέρμπι κάτω στον Πειραιά που μείναμε με 9. Καλά, αυτά συμβαίνουν. Μετά κλαίγατε όμως, μείναμε με 9. Δεν είπατε Ίβιτς γιατί απευλήθηκες. Τότε ήμασταν στη μαγεία του Παυλάρα Γκαρσία και του Σέντζο Κωνσταντίνα. Ναι, είσαστε στο kickbox. Μα στείλατε και εμάς εκεί να προπονούμε. Τώρα όσον αφορά για τον Ίβιτς, αυτός είναι που τρυπάει την ομάδα, όχι ο Τζαβέλας. Για μένα προσωπικά. Όχι, ο Ίβιτς δεν τρυπάει τίποτα. Ο Ίβιτς από το φόβο του λειτουργεί εγωιστικά και λειτουργεί να καλύψει το δικό του θέμα. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει μέλλον ο Ίβιτς μετά από αυτό. Και εγώ αυτό πιστεύω, Ραπ. Θέλω να προσθέσω ότι ο Τζαβέλας είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής που έχει πέσει σε λάθος ομάδα για μένα προσωπικά, έτσι. Πού έπρεπε να παίζει. Πιστεύω θα έπρεπε να πέσει σε μια ομάδα. Πρέπει να παίζει. Πιστεύω θα έπρεπε να πέσει σε μια ομάδα. Πρέπει να παίζει. Πιστεύω θα έπρεπε να πέσει σε μια ομάδα. Πρέπει να παίζει. Πιστεύω θα έπρεπε να πέσει σε μια ομάδα. Πρέπει να παίζει. Πιστεύω θα έπρεπε να πέσει σε μια ομάδα. Πρέπει να παίζει. Πιστεύω θα έπρεπε να πέσει σε μια ομάδα. Πρέπει να παίζει. Πιστεύω θα έπρεπε να πέσει σε μια ομάδα. Πρέπει να παίζει. Πιστεύω θα έπρεπε να πέσει σε μια ομάδα. Πρέπει να παίζει. Πιστεύω θα έπρεπε να πέσει σε μια ομάδα. Πρέπει να παίζει. Πιστεύω θα έπρεπε να πέσει σε μια ομάδα. Πρέπει να παίζει. Πιστεύω θα έπρεπε να πέσει σε μια ομάδα. Πρέπει να παίζει. Πιστεύω θα έπρεπε να πέσει σε μια ομάδα. Πρέπει να παίζει.